Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, τελευταία μέρα του Γενάρη. Από αύριο θα γεμίσει το Facebook, φίλε. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλα τα φιλαράκια μου. Φωτογραφία ο Ντόναλντ με ένα φραπέ και δύο καρδιές και αθοδέσμες και όλα αυτά τα ωραία. Εντάξει, λοιπόν, αρκετά πράγματα και σήμερα. Θυμηθήκαμε ότι έχουμε και παιχνίδι. Είναι η αλήθεια, από χθες το βράδυ. Ελπίζω και η ομάδα να μην έχει απροσανατολιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ότι έχει γίνει ένας απροσανατολισμός, έχει γίνει και μέσα στην ομάδα. Δεν γίνεται να μένει η ομάδα ανεπηρέαστη από όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται δεξιά και αριστερά. Σίγουρα δεν απασχολεί τον Αγκούστο, τον Βαρέλα, τον Ίγκασον και όλους τους υπόλοιπους, όσο απασχολεί τον κόσμο και την ΠΑΕΠΑΟΚ και εμάς κατ' επέκταση, όλο αυτό που γίνεται, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να μείνουν και αυτοί ανεπηρέαστοι. Θα σχολιάσουμε και το χθεσινό συλλαλητήριο, ιδιαίτερα δυναμικό. Εντάξει, το να υπάρχουν 10.000 και πλέον φίλοι του ΠΑΟΚ χωρίς οργάνωση ουσιαστικά, γιατί έγινε πολύ γρήγορα το συλλαλητήριο, δεν υπήρχε. Τι 10, ναι. Έλα, τώρα ήταν 9, εσύ Κώστα, ή 10 μισό. Τι 10, καλά. Σαν την Τούμπα τηλευτυγένεια το κάνα. Άσε Κώστα, εκεί ήμουνα. Δεν ξέρω αν είναι καμιά φωτογραφία, αν είδες. Είδα, η αλήθεια είναι ότι μου φάνηκαν αρκετοί. Εγώ το έλεγα και χθες. Απελπιστική η κατάσταση στις 6 στις 5.30 στην Καμάρα. Βλέπω 200 άτομα, λέω εντάξει. Μαζεύτηκαν γύρω στους 3.000 μέχρι τις 6.30, 4.000 μέχρι τις 7. 7 και 4 το ξεκίνησε η πορεία προς την έκθεση, μετά Αγγελάκη και Τσιμισκή. Αλλά την Τσιμισκή και μετά έχω την αίσθηση ότι διπλασιάστηκε ο κόσμος. Δηλαδή ήταν οι διπλάσιοι αυτοί που τελικά έκαναν το δεύτερο μισό της πορείας από αυτούς που ξεκίνησαν. Πήγανε βόλτα στα μαγαζιά από την Καμάρα. Πήγαν βόλτα στα μαγαζιά. Μπορεί, μπορεί. Ο κόσμος πάντως έστειλε το μήνυμά του, θεωρώ. Και είναι απλά η πρώτη έτσι κινητοποίηση. Αν χρειαστεί και άλλοι ή και άλλες, θα γίνουν και αυτές. Εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται ο κόσμος του ΠΑΟΚ να ανοιχτεί και δεύτερη κλοπή πρωταθλήματος. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Εντάξει, αν θέλει ο Ολυμπιακός να το παίρνει κάθε χρόνο, ας παρακαλέσει ο Βαγγέλης τον Κυριάκο να βγει μια τροπολογία ή ένα προεδρικό διάταγμα ή κάτι, τέλος πάντων, για να μην υπάρχει όλο αυτό. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει πρωτάθλημα και πρέπει να κρίνεται μέσα στα γήπεδα, δεν θα ανοιχτεί ο κόσμος δεύτερη κλοπή, Κώστα, και βλέπουμε τι ξεκατίνιασμα πέφτει με τα μέλη της Επιτροπής. Τι γίνεται τώρα, ρε παιδιά, δηλαδή. Ο Αρκούδης και η Μαρούπα και ο Αρκούδης. Είμαι στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, ταξίδι 10 μέρες. Και γυρνάω σήμερα. Πώς πέρασες? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Και βλέπω όλο αυτό. Τι καταλαβαίνω τώρα, δηλαδή. Τι έγινε, ότι αυτοί μαλώνουν μεταξύ τους. Καταρχήν δεν δίνει ο ένας τον άλλον. Κώστα, καταρχήν δεν δείχνει σοβαρή επιτροπή αυτό το πράγμα. Είναι τώρα, είναι δηλαδή. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Κάθε και γράφει άλλη στο Facebook. Η μία ακούει τα ραδιόφωνα και παίρνει τηλέφωνο. Ναι, γεια σας, μια παρέμβαση θέλω να κάνω. Σας άκουγα. Εντάξει. Έχει συγκεκριμένες εκπομπές και παίρνει τηλέφωνο αβέρτα, σαν ακροάτρια. Μα μπαίνει και γράφει στο Facebook στοιχεία της υπόθεσης. Και τώρα αυτό που γίνεται είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γράφει στο Facebook, ήρθε το άλλο μέλος της επιτροπής και με αυτή την γνωμοδότηση έτοιμη γραμμένη. Τι είναι αυτά? Ο κύριος Αρκούδης απαντάει, ναι, αλλά μου είπε η Μαρούπα αυτό, ναι, όχι, τα παντελόνια και τα φουστάνια και... Τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα. Εντάξει, από εκεί φαίνεται η σοβαρότητα της Επιτροπής. Τώρα θα μου πεις, ναι ρε φίλε, όταν αυτά γινόταν με τον Ερακλής δεν είχε χαμπάρι. Δεν είχε χαμπάρι όντως. Τα ίδια γινόταν. Δεν σχολείο μου. Τα ίδια. Ή μπορεί να φώναζε ο Χρήστανος καλά που λείπει λίγο να έχουμε ηρεμία και κανένα δεκάλεπτο. Όταν τα κάνανε αυτά στον Άρη, εσύ ας πούμε πετούσα ετώ. Ναι, πετούσα. Δεν με νοιάζει. Τα ίδια. Ψέματα δεν θα πω. Ασχολούμαι τώρα με το τι εστί επιτροπή που αφορά η κατάσταση και με το παραπάνω τον ΠΑΟΚ. Η κατάσταση όλη είναι αστεία. Το δημόσιο ξεκατίνιασμα, αν μη τι άλλο, δεν δείχνει σοβαρότητα. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα θα αποφασίσουν αν εισηγήθηκαν μάλλον ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να υποβιβαστεί και ακόμα περιμένουμε το σκεπτικό, Κώστα. Τι έγινε με το σκεπτικό? Τέταρτη μέρα. Αφού γράφουν στο Facebook και μάλλον μεταξύ του, πού να το γράψουν το σκεπτικό? Πού να βγουν χρόνο? Ο ένας γράφει, ο στα ραδιόφωνα. Ο πολιτικός τους προϊστάμενος τι κάνει? Να τους πει, παιδιά. Ποιος είναι αυτός? Ο Ντόν. Ο Ντόν? Ο Ντονάκης, Αυγενάκης, από το Αυγή. Θα πάει ταξίδι.
αποκάλυψαν τα παιδιά της, του ψυχιατρίου. Κάπου θα πάει στην Αμερική. Φυσικά έχει. Κάτι ναι. prayer, breakfast. Ναι, επαφές με υψηλούς ιστάμενους. Μια βραδιά στο Leverkusen. Ναι, με κάτι γραμματής τώρα, ξέρεις. Στο Notting Hill, ναι. Λοιπόν. Να μην έχει πάρει αρεφή. Να του πάρει ένα τηλέφωνο, να του πει παιδιά. Για έλατε λίγο στο γραφείο αύριο. Αύριο στις 11 η ώρα. Γιατί τη μανούλα μου βρίζουν. Δεν βρίζουν τη δουλειά σας. Για έλατε λίγο εδώ να δούμε. Τι γίνεται, ρε μάγκες, τι κάνετε τώρα εδώ. Ο ΠΑΟΚ έλεγε χθες ανοιχτά, έκανε λόγο για συμμορία. Σήμερα έγραψε πριν από μισή ώρα το σκεπτικό της εισήγησης της αλληλοσπαραζόμενης ελεγχόμενης επιτροπής Αυγενάκη. Αγνοείται από τις 27 πρώτου, αν και σήμερα η δίκη για τα στημένα έχει διακοπεί. Οπότε φανταζόμαστε ότι υπάρχει χρόνος για την νομική υπηρεσία του Ολυμπιακού να το συντάξει. Η κυρία Μαρούπα κατήγγειλε γραπτός και δημοσίωση του Αρκούδης ήρθε με έτοιμη γραμμένη εισήγηση με τη λέξη υποβεβασμός. Πλέον μετά το απέναντι μαϊμού της συμμορίας έχουμε με κάθε επισημότητα και απόφαση Αρκούδα. Κώστα. Καλά λέει. Ποιος έδωσε έτοιμη γραπτή εισήγηση στον Αρκούδη? Μήπως συμμετείχε και ο ίδιος σε νυχτερινές επισκέψεις για γνωμοδοτήσεις? Ναι. Εντάξει, είναι αστείο όλο αυτό που γίνεται. Ναι, είναι. Και αστείο αυτό που είπε ο Χρήστος. Εχθές θα το πω και όταν έρθει ότι έχουν και άλλες δουλειές. Όταν ήταν να βγάλουν την απόφαση, τις αφήσαν τις δουλειές τους. Μπορούν να τις αφήσουν λοιπόν δύο μέρες και να δώσουν το σκεπτικό στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ της εισήγησης. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω η κυρία Μαρούπα σε κάποιο ραδιόφωνο είπε σε κανένα μήνα, λέει το σκεπτικό. Σε κανένα μήνα. Σε κανένα τρίμηνο, το κάνετε. Εκεί στο 15 Αύγουστο, μεν. Μέσα σε όλα αυτά θα έχουμε και πρωτάθλημα. Τοποθετήθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε πάρα πολλά, αλλά της ουσίας δεν είπε τίποτα. Όπως όλοι οι Έλληνες πολιτικοί. Μπλα 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 μπλα. Κάποιος τα έγραψε προφανώς, γιατί οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί, αν όχι όλοι, κάποιος τα γράφει, τα διαβάζουν, παίρνουν και το ύφος. Να συνταχθεί, λέει, μνημόνιο στο ποδόσφαιρο. Τι μνημόνιο? Υπάρχει μνημόνιο καταρχήν. Ποιο? Υπάρχει επί Βασιλιάδη το 16 νομίζω. Είχε υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας FIFA, UEFA. Όχι, όχι, μνημόνιο μεταξύ των ομάδων, που το καταλαβαίνω. Καλά. Να καθίσουν πάλι ξανά. Εντάξει, αυτά τώρα είναι, όπως λέγανε παλιοί, κουραφέξαλα. Ναι, όντως, κουραφέξαλα. Λοιπόν, αυτά δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα, πρέπει... Απείλησε για η διακοπή του πρωταθλήματος ξανά ο Πρωθυπουργός. Θα έχουμε πρωτάθλημα αυτή την... Άλλη πυγμή και αυτή. Αγωνιστική τώρα, την επόμενη θα δούμε, παιδιά. Μεγάλος είναι ο Θεός. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον όταν θα πλησιάσει το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Κώστα. Σε 23 μέρες. Μήπως τελικά δικαιώνονται όλοι όσοι λένε ότι όλα γίνονται γι' αυτό? Γίνονται και, μπορεί να γίνονται και γι' αυτό, ναι. Ότι δεν θέλουν να έρθουν εδώ. Κοίταξε, ότι δεν θέλουν, δεν θέλουν τα παιδιά. Θα έρθουν, δεν γίνεται. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν και ευρωπαϊκά μάτς στη μέση. Θα έρθουν. Ένα παραπάνω. Αυτό τι έγινε τελικά, άλλαξε το? Δεν είχαμε πει ότι θα το αλλάξουν, θα αναβληθεί? Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι, νομίζω. Θα τη γλιτώσουν. Ανάμεσα στα δύο μάτς με ναι, την Ναι, θα τη γλιτώσουν, θα την κάνουν, θα τη ράνουν. Και όλα γίνονται γι' αυτό, και αναβολή και τιμωρία και τα λοιπά. Τίποτα τελικά. Δεν ξέρω, είπε ο Πρωθυπουργός μνημόνιο συνεργασίας ή Brexit. Πάρα τα βογεκούρευτο. Ναι. Ο Τσίπρας. Ωραία τα λέει. Ωραία, ωραία. Ωραίος. Αλλά και αυτός δεν έκανε κάτι. Δεν έκανε κάτι. Φίλε, Αλέξη, μέχρι τον Ιούλιο εσύσουνα. Αλέξη, συγγνώμη που θα σου το πω. Εγώ Κώστα δεν έχω παροπίδες όπως ο Χρήστος. Μέχρι τον Ιούλιο εδώ εσύσουνα. Η μπλε όλα καλά και η κόκκινη όλα χάλια. Το ίδιο χάλια και η μπλε και η κόκκινη. Τέσσερα χρόνια έχει ο Αλέξης και ο Βασιλιάδης και ο Κοντονής να αλλάξουν κάτι. Δεν αλλάξαν το παραμικρό. Έτσι. Βέβαια, τα λέγανε λίγο πιο σκληρά εναντίον του Μαρινάκη. Χωρίς να λέγανε ονόματα. Όχι, ο Καμένος έλεγε. Ο Καμένος γιατί είχε κόντρα. Είχε πολύ κόντρα. Αλλά το να τα λέμε μόνο Αλέξη και πάνω και όλοι οι υπόλοιποι και να μην κάνετε κάτι. Ο Πάνος που είναι, χάθηκε ο Πάνος. Αδυνατισμένος ο Πάνος, Τρομερά αδυνατισμένος. Μια που είπες Αλέξη. Τι κάνετε, γεια σας. Καλώς το παιδί. Το προεδρικό διάταγμα αυτό με το οποίο θα έπρεπε να ενημερώσουν το τέτοιο, πώς το λένε, που είπε ο Τσακαλώτς, δεν το έχει υπογράψει ο Βασιλιάδης. Ο Βασιλιάδης. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν πρόλαβε, λέει. Ιούνιο. Δικαιώνει τον Αυγενάκη. Τον δικαίωσε. Ναι, βέβαια. Δεν το έχει υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι εκπληκτικά πράγματα. Να σου πω, εντάξει, οκ, ο καθένας τώρα λέει πράγματα. Είναι στη μέση ομάδες, οπαδοί, ο οπαδός, ό,τι συμφέρει την ομάδα του θα αναπαράει κτλ. Αλλά ρε παιδιά, ρε Τσακαλώτε, η δική σου κυβέρνηση δεν το υπέγραψε. Δεν πρόλαβα, λέει. Ιούνιο έγινε αυτό, Κώστα. Οι εκλογές έγιναν 7 Ιουλίου.
Μήπως ξέρεις να... Ναι, μήπως άμα ξέρεις να μου πεις ποια νομοθετική ρύθμιση πέρασε τις 5 Ιουλίου. Όχι πια. Είσαι ΚΑΠ. Η τροπολογία. Οπότε, ας ναι, μην... Ας μην... Τους καλά κάναμε. Και όπως είπε και η Μαρούπα χθες, επίσης στη διαρροή του ΠΑΟΚ, που τη διάκουγα τώρα στο ραδιόφωνο, καταρχήν με την αγρότικα αυτή έχουμε καταστραφεί. Γίνεται χαμός στη δυτική έσοδο της πόλης. Έρχονται όλοι κόστα. Έφυγα από το σπίτι στις 11 παρα 10. Συνήθως καλύπτω την απόσταση από την Μπότσαρη μέχρι το Δημαρχείο σε 4 λεπτά 5 και έκανα 35. Ναι. Μέχρι το Τιχάν και άλλο δεν 30 λεπτά από Χάνς μέχρι εδώ. Σε αυτή την υπάρχουν και άλλοι λόγοι όμως με τους δύο δρόμους που έχουμε που μπορεί να κλείσει το ανατολικό προς εδώ. Από εκεί που έρχομαι εγώ είναι πάντα άδεια. Από τα δυτικά, η δυτική είσοδο τη πόλη, δεν παιδί μου. Είναι ερωτική πόλη. Είναι ερωτική πόλη. Ξέρετε και Κώστα, ναι, ναι. Έλεγα λοιπόν για το τέτοιο ότι είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν το έχει υπογράψει. Δεν είναι ευθύνη. Δεν υφίσταται το επιχείρημα περί νη νομιμότητα τη επιχείρηση. Όχι, είναι απολύτω νόμιμη φυσικά. Στο κομμάτι αυτό. Τώρα στα άλλα που λέει ο ΠΑΟ και τα λοιπά θα τα διερευνήσουν τα δικαστήρια. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Αλλά στο κομμάτι αυτό. Εγώ ακούω χρήσα και δημόσια. Απλά να τελειώσω κάτι. Έχει βγάλει μια διαρροή ο ΠΑΟΚ και σωστά την έχει βγάλει. Και σωστά κάνει ο ΠΑΟΚ πλέον αυτό που κάνει, γιατί δεν υπάρχει άλλο τρόπο σωτηρίας εκτός από αυτό. Αφού πέτυχε κιόλα σε πρώτο βαθμό. Έχει βγάλει μια διαρροή που λέει για κάτι δήλωση τη κυρία Μαρούπα σε σχέση με τον κύριο Αρκούδη. Η κυρία Μαρούπα δεν είπε μόνο αυτό όμως. Είπε ότι είναι συντριπτικά τα στοιχεία. Και είναι η Ξάνθη του Σαββίδη, αλλά εγώ επειδή δεν θέλω να πάει στους Τούρκους, ναι, γι' αυτό είπα να μην υποβιβαστεί. Είπε και αυτό. Και επίσης να διερευνήσω να πω και κάτι ακόμα. Ο Αρκούδης, παιδιά, με εισήγηση γραπτή πάει στην Επιτροπή, είναι ο εισηγητής. Ανακαλύψατε την Αμερική σε αυτό το κομμάτι. Με τι θα πάει, με προφορική. Αυτός πρέπει να πάει με εισήγηση που λέει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Το συμπέρασμά μου είναι αυτό και προτείνω αυτό. Κακ, κατάθεση. Γιατί δεν μας λέτε τι πρότεινε ο άλλος εισηγητής. Γιατί και εκείνος με γραπτή εισήγηση πήγε. Απαλλακτική. Ναι. Ναι. Εκείνη ποιος του την έδωσε. Την έγραψε μόνος του. Την απαλλακτική την έγραψε μόνος του. Την επιβαρυντική του τη δίνουν οι άλλοι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει επικοινωνία. Απλά σε ένα βαθμό να μην υποτιμάει ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε κανένας από όλους τους εμπλεκόμενους στην νοημοσύνη. Ούτε ο Αβγενάκης, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας. 4 χρόνια ήσουν, ρε Τσίπρα, κυβέρνηση. Γιατί δεν το έφτιαξε το ποδόσφαιρο. Μέσα, όπως λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, στη δική σου τη θητεία τους κλέψανε το πρωτάθλημα. Γι' αυτό λέω και εγώ δεν μασάω από κανέναν. Το καημένο το ποδοσφαιράκι μας δεν το έχει φτιάξει κανείς από το 59 που ξεκίνησε μέχρι τώρα. Ναι. Και μέσα σε όλα δεν αυτά, για να πω και τον καημό μου Στέργιο, ενώ γίνεται αυτός ο απίστευτος χάμος, όχι ο ένας τα στημένα, όχι άλλος πολυδιοκτησία, όχι το ένα, δεν μου βγάζουν το δελτίο του σε Γκέργκη, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ενώ έχει δικαιωθεί ο Άρης από το δικό τους δικαστήριο, είναι εκπληκτικό. Την προηγούμενη εβδομάδα το διαιτητικό της ΕΠΟ, όχι κάποιος άλλος, σου λέει έχεις δικαίωμα να κάνεις μεταγραφές στην Ελλάδα. Μπλόκο στον Άρη για μεταγραφές, εγώ διάβασα. Ναι, αυτό με το μεταγραφές το ξέρουμε, ρε φίλε. Και λέει δεν βγάζω, λέει, γιατί περιμένω να καθαρογραφεί η πάει απόφαση, Στέργιο. Πάλι να καθαρογραφεί. Ναι. Και δεν έχει, λέει, η FIFA δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Την προηγούμενη εβδομάδα εσύ πώς με δικαίωσες. Να σου πω εγώ πώς με δικαίωσες. Με δικαίωσες γιατί αν δεν με δικαίωνες, τα χρήματα θα γινόταν αμέσως απαιτητά από σένα. Γιατί θα παραδεχόσουν ότι έκανα λάθος. Από την ΕΠΑ. Από την ΕΠΑ. Γίνονται απίστευτα πράγματα. Και πραγματικά ενώ κάθε φορά που ακούω για Brexit και τα λοιπά, λέω όχ. Γιατί εμάς επηρεάζει και την καθημερινότητά μας, είναι η δουλειά μας. Τι να κάνουμε, ερχόμαστε να λέμε για το Στέργιο, για τον Πανό στο Βόλο και το τρεις φορές και ο Ηρακλής κάποτε. Να λέμε για την Αγρότικα και την Αγρότικα. Εδώ το κέντρο και θα αναστενάξουν τα λαδάδικα το βράδυ. Να αναστενάξουν. Καλό είναι αυτό. Και αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό, Κώστα. Κώστα, είναι καλό αυτό. Λίγο ζωή, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Η Αγρότικα είναι καλό για την πόλη. Θα μπουζουξίδικα άλλα χρόνια εκείνα. Ποιο, κάνεις λάθος. Πήρα το... καλά χρόνια, έχω πάρει πέρσι, όχι φέτος, το φίλο μου τον Κίμωνα. Ποτήρι δεν έβρισκες να πεις. Ακριβώς. Κίμωνα στις Μούσες. Και είναι μια μέρα που έχει μια τέτοια έκθεση. Κάτι αγρότικα, ένα άλλο, πώς τη λέγανε, για ζώα. Τώρα στο κέντρο εγώ που και ήμουν το... εκεί. Και τον πέω και μου λέει, είσαι τρελός, μου λέει. Έχουν κλείσει, λέει, όλοι αυτοί, λέει, από την επαρχία. Λάρισες. Τα, λέει, πάντα. Τα πάντα, λέει. Δεν υπάρχει, λέει, ούτε σκαμπό. Ούτε στο Λιανόφιδο που δεν θα πάει ο Θεσσαλονίκη ο Μεροκαματιάρης.
Έρχεται ο άλλος από τη Λάρισα που πάει η γυναίκα τρεις μέρες έχουμε αγρότη και έχει κλείσει, και, το... έχει κλείσει και ξενοδοχείο. Πάκος η τσέπη. Με ένα 500 με τις επιδοτήσεις. Πάκος, πάπα. Και δες τι θα γίνει, δες τι θα γίνει, Στέργιο. Κανείς σου θα αναστενάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κανείς τι έχει, κανένα κλαμπ. Η Δωδεκανήσου έχει αστυνομικό τμήμα πλέον για τους αλλοδαπούς. Έτσι γίνει, δεν είναι πλέον όπως παλιά, να ξέρεις. Έχει γίνει για αλλοδαπούς μόνο. Έχω πάει, Χρυσανθέ. Για αλλοδαπούς, γι' αυτό έχεις πάει. Έχω πάει. Για τους Αμερικάνους πήρες, για τον Γκάρετ. Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή συνέντευξη. Λοιπόν, επομένως, ενώ λοιπόν έλεγα μέχρι πρώτην ότι όχι και τα λοιπά και η δουλειά μας και τα λοιπά. Ρε φίλε, πραγματικά δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Έλεγαν πάλι ο ένας, γελούσε ο ένας, χαμπουχουχού, εσείς τα κάνατε, όχι εσείς τα κάνατε, χαχαχα, έκανε και πλάκα ο ένας, αφού δεν μπορείς να φοδώσεις να κάνεις το άλλο, εσείς όμως το δεν, χαχαχα, πέρασε μετά με την Αμερική η αμυντική τέτοια, δισεκατομμύρια ευρώ. Χθες μιλούσανε για την μπάλα και για δισεκατομμύρια ευρώ και όλοι ασχολούμαστε με το τι λέγανε για την μπάλα. Πώς να μην περάσει το δισεκατομμύρια ευρώ, προχθές υπήρχε επίδομα γέννηση και τα λοιπά και η μπάλα πάλι. Πάλι με την μπάλα ασχολούμασταν. Εντάξει, απ' την άλλη δίνει και μια αξία στα αθλητικά ραδιόφωνα όλο αυτό. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικοί είμαστε. Όλοι ασχολείστε με εμάς. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά προτιμάμε να μιλάμε για μπάλα και για μπάσκετ και για τακτική και για ταλέντο και για ικανότητες παρά μιλάμε τώρα για τα. Τον Αρκούδη. Για τον Αρκούδη και τη Μαρούπα και το, τους εξωτερικούς αυτούς. Είστε στα. Είστε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Πολύ ωραία. Θα βγείτε και δύο φορές στο ραδιόφωνο, θα μιλήσετε και δύο φορές. Μία πριν την τέτοια, μία μετά την αυτή, να πείτε την άποψη. Σεβαστό. Είναι δυνατόν να έχετε βγει 400 φορές. Και ο ένας να ξεφωνίζει τον άλλον. Είναι δυνατόν. Αυτό που είπα, Χρυσανθέ. Ο πολιτικός προϊστάμενος δεν μπορεί να τους μαζέψει, να τους πει παιδιά, τι κάνετε. Είναι ανεξάρτητη η Επιτροπή, Κώστα. Τι ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη. Ζωρισμένο τον υπουργό δεν είναι. Ανεξάρτητη όμως. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Φιλικά, παιδιά. Δεν το λέω σαν προϊστάμενό σας. Με όλα αυτά που γίνονται, εγώ δεν ξέρω αν είναι συμμορία ή όχι, όπως λέει ο ΠΑΟΚ. Και σήμερα και χθες και γενικότερα ο χαρακτηρισμός είναι ξεκάθαρος για την Επιτροπή και αυγενάκια Επιτροπή. Αλλά τουλάχιστον σοβαρή δεν είναι. Και όλο αυτό που γίνεται ενισχύει τις θέσεις του ΠΑΟΚ. Τώρα, επί της ουσίας, τι θα φανεί, να το μάθουμε εν καιρό. Ούτε σήμερα ούτε αύριο, γιατί θα τραβήξει πολύ υπόθεση. Ναι. Δυστυχώς. Ένα θέμα είναι ότι αυτό που η τροπολογία που ψηφίστηκε πλέον λέγεται ξεκάθαρα, γιατί στην αρχή ψάχναμε να βρούμε ισχύει ή δεν ισχύει, ότι κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί να ισχύσει αν δεν περάσει από Γενική Συνέλευση Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εγκριθεί, που απαγορεύεται αλλαγή του ΚΑΠ μεσούσης, βέβαια απαγορεύεται, αλλά ο Παναθηναϊκός που θα ζητήσει τώρα λέει να παίξει στην Ευρώπη, γιατί τώρα τα πληρώνει κτλ. Μεσούς της περίοδου σώθηκε. Μεσούς της περίοδου άλλαξε ο κανονισμός. Πραγματικά. Είναι απίστευτα πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Δεν υπάρχει πραγματικά σε καμία άλλη χώρα να γίνεται αυτό το πράγμα τόσο συχνά, τόσο ξεδιάντροπα, τόσο απροκάλυπτα. Με παρεμβάσεις κυβέρνησης, με παρεμβάσεις ΕΠΟ, με παρεμβάσεις Λίγκας, με παρεμβάσεις Επιτροπής. Για ο χαμός αυτός. Για Χρήστα, να θυμόμαστε όλοι πόσες προσπάθειες γίνανε μέχρι να μαζευτούν τα κουκιά. Παρεπτόντως, μου στείλε ένας φίλος του Παναθηναϊκού χθες να πλύνω το στόμα μου για τον Παναθηναϊκό. Καραγκιόζη, εσύ και ο Κούσης είστε προκλητικοί κτλ. Ο τύπος ο οποίος τον έσωσε και μας έστειλε και με έρθει πινελίκια. Πώς το λένε? Ο οποίος. Στέφανε, έλα λίγο από εδώ να σου πω κάτι. Είναι στην Πάτρα. Έλα από εδώ. Ο Στέφανος. Θα πάω. Άκου λίγο. Ο Στέφανος, ο οποίος ξεκίνησε να με βρίζει όταν έπαιξε Παναχαϊκή Άρης. Μπινελίκη. Μετά γίναμε φίλοι, μου μιλούσε, γράφει αυτό. Δηλαδή, χρόνια πολλά. Ναι, και εντάξει, ναι. Και μόλις λέμε κάτι που δεν του αρέσει. Αποκτήσαμε μια οικειότητα. Ναι, όχι, ρε φίλε, εντάξει, είναι και ένας ρόλος που έχουμε αυτό στην κοινωνία. Λοιπόν, είμαστε δημόσια πρόσωπα και έχουμε δημόσιο λόγο για τα αθλητικά δρόμενα. Και μόλις λες κάτι που δεν του αρέσει, σε ξαναβρίζει. Πρέπει να πω εγώ ότι ορθώς ο Παναθηναϊκός σώθηκε και Γιουσουφάκια του Ολυμπιακού άρχισε να λέει. Αυτός με έλεγε πριν μια εβδομάδα. Να είσαι καλά, εσύ και η οικογένειά σου και τα λοιπά. Γιουσουφάκια του Ολυμπιακού τώρα να πλένεις το στόμα σου για τον Παναθηναϊκό και τα λοιπά. Επειδή τι είπα, το αυτονόητο. Ο Παναθηναϊκός σώθηκε ένα μήνα πριν πέσει με σκανδαλώδη τρόπο. Αλλά ήταν ο Παναθηναϊκός. Να μην λέω για τον Άρη. Ο Ηρακλής λοιπόν. Άκουγα από όλους και από τον εκπρόσωπο του Άρη και από τον εκπρόσωπο του ΠΑΟ και από τον εκπρόσωπο του Παναθηναϊκού. Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν το είχε πει τότε. Ήταν ο μόνος που είπε όχι, γιατί ήξερε ότι έρχεται την επόμενη χρονιά για αυτόν. Είχε ψηφίσει να μην πέσει ο Παναθηναϊκός, να είμαι δίκαιος. Και ο Ατρόμητος Λευκό. Να επικρατήσει νομιμότητα, λέγανε. Έτσι. Να εφαρμοστεί ο νόμος. Τι να κάνουμε, ο νόμος λέει αυτό.
Δεν παρενέβη καμία κυβέρνηση να τον σώσει. Αλέξη μου, Αδαμίδη μου. Αλέξη μου. Αλέξη μου, ποιος ήταν κυβέρνηση τότε να παρέβει να σώσει τον Ηρακλή. Προσπάθησαν. Προσπάθησε. Έγινε. Όλοι όταν είναι αντιπολίτευση λένε στην κυβέρνηση τι να κάνει. Και όταν είναι κυβέρνηση λένε τι δεν έκανε η αντιπολίτευση. Κλασικά. Ελλάδα δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν Χρήσανθε και Κώστα, όταν είναι μια τόσο απλή περίπτωση του Παναθηναϊκού, απλή ως προς το ότι κανείς δεν θα τους έλεγε τίποτα αν εφαρμοζόταν ο νόμος. Δηλαδή ήταν στοιχεία συντριπτικά κατά τον Παναθηναϊκό. Μα ψάχναν κανένα τρεις. Δεν είχε μαντήλι να κάψει. Όχι, ψάχναν τρεις μήνες. 10 συνεδριάσεις γίνανε. Σε μερικές συνεδριάσεις τελικά πήγαιναν σε άλλα κτίρια, ψάχνανε μέχρι να βρούνε τα κουκιά όταν τα συγκέντρωσαν. Η ψηφοφορία της Λίγκας είναι αυτό που λες. Που επίσης δεν νομιμοποιούνται. Είναι εκπληκτικό, βρήκαν ένα πρόσχημα. Πέντε φορές έγινε η ψηφοφορία αυτή. Ξεκίνησε, σταμάτησε άλλο, δεν πήγε ο άλλος κτλ. Εντάξει, όταν λοιπόν δεν εφαρμόζεται κάτι τόσο απλό, εγώ το έλεγα και τότε σε άλλο ραδιόφωνο, έπρεπε να πέσει ο Παναθηναϊκός. Ξεκάθαρα. Φυσικά έπρεπε να πέσει. Μα αυτό δεν είναι λοιπόν τόσο ξεκάθαρη περίπτωση. Έχει λοιπόν δίκιο Χρήσανθε και Κώστα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ και ο κόσμος οποιαδήποτε της ομάδας που σου λέει ρε φίλε, από μένα δεν θα ξεκινήσεις. Πόσο μάλλον δεν ξεκίνησε σε μια υπόθεση που να, δεν είναι καθαρή. Δίπλα σου είναι. Μάλλον ξεκίνησε είναι εδώ με τα δελτία. Δίπλα σου είναι, δεν ξεκινάει από τον ΠΑΟΚ. Ποιος, τι, πού, όπως, πού. Όπως το καταλαβαίνω αυτό που λες, το καταλαβαίνω απόλυτα. Δηλαδή λέει ο ΠΑΟΚ, είμαι ο ΠΑΟΚ, γιατί να πέσω εγώ ρε φίλε. Και χαίρομαι που επιτέλους καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει το όποιο αδίκημα, αλλά τέλος πάντων. Δεν είπα κάτι εγώ γιατί έχει γίνει αδίκημα. Είπα πόσο υπάρχει πολλοί κόσμος που το παραδέχεται. Δεν είναι καθαρή, είπα εγώ. Εντάξει, το δέχομαι. Ας μην κολλήσουμε εκεί πέρα. Κώστα, μην φυσάζεις το μικρόφωνο συνέχεια, αγόρι μου. Λοιπόν, ας μην κολλήσουμε εκεί. Δεν ξεκινάει όμως από τον ΠΑΟΚ. Αυτός έπεσε για φορολογική ενημερότητα ενώ προβλέπονταν πρόστιμο. Έτσι. Πρόσεχε, ο Ηρακλής δεν έπεσε με βάση τον νόμο τη μια φορά. Τη μία, γιατί την τελευταία έπεσε δικαίως. Αλλά την προτελευταία με Πυλάβιο που βγαίνει και μιλάει κιόλας ο Πυλάβιος, δεν έπεσε γιατί αυτό προέβλεπε ο νόμος. Αντιλαμβάνεις τι έγινε. Αλλάξαν τον νόμο. Ερμήνευσαν για τη σύμμυση του. Τον πήγανε με άλλο άρθρο. Τον πήγανε με άλλο άρθρο για να τον ρίξουν. Σε άλλο παράπτωμα. Είναι εκπληκτικό. Εγώ σου λέω ότι αν το παράπτωμα αυτό το είχε κάνει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, το παράπτωμα αυτό με το οποίο έπεσε ο Ηρακλής, θα τους παίρνανε και θα τους πηγαίναν στο πιο ελαφρύ άρθρο για να μην πέσουν. Ακριβώς. Άρα δεν ξεκινάει από τον ΠΑΟΚ η όλη κατάσταση. Ίσα-ίσα είναι πρωτόγνωρο για σας. Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, την τελευταία πενταετία, εξαετία, εφταετία με Ιβάν Σαββίδη, που το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ είναι αυτό. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα ήταν: είμαστε πρώτοι, αυτό, λεφτά, παίχτες, μεταγραφές, ωραία, τριαλαλή, τριαλαλό. Και οι καημένοι εδώ πέρα ακούγαμε τα πινελίκια να έρχονται. Είναι η πρώτη φορά που είστε σε τέτοια πίεση, οι ρεπόρτερ εννοώ. Αλλά και ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε σε καμία πίεση, ούτε ρεπόρτερ ούτε καλά. Εντάξει, ούτε. Δεν είσαι σε πίεση. Ένα μισή μήνα αριστερό, αυτό που λέγονταν είναι θα καταρρεύσει το κατηγορητήριο, δεν έγινε τίποτα. Κάτι έγινε. Γέλασε η αίθουσα με τα επιχειρήματα του Ολυμπιακού και κατέθεσε ο άλλος τους τραπεζικούς λογαριασμούς με τα τράνσφερ 7 εκατομμυρίων. Εντάξει. Την ίδια μέρα, αριστερό και εσύ. Η κατάληξη, θα δούμε ποια θα είναι και αν αποδεικνύεται πολλή ιδιοκτησία. Έτσι. Εγώ πάντα είμαι με το τεκμήριο της αθωότητας. Το αν δηλαδή. Αυτό που έκανε σημαίνει και πολυδιοκτησία. Θα το αποφασίσει ο δικαστής. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά όχι, δεν έγινε και τίποτα. Τι εμείς ένα ξενοδοχείο πήραμε. Απίστευτο είναι αυτό που λέει. Ένα ξενοδοχείο πήραμε. Εντάξει, μωρέ, το σαλέ, σιγά. Το σαλέ και τα γήπεδα. Σιγά τώρα, και τι. Και απλά αυτός που έχει το ξενοδοχείο και τα γήπεδα στη Βιαλάνδη είναι και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην Ξάνθη. Εντάξει, μωρέ, άσε μας τώρα και. Και το διοικητικό συμβούλιο είναι το ίδιο. Δεν πειράζει. Α, εντάξει. Καλά. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει, Χρήσανθε, να πάει υπόθεση όπως πρέπει να πάει και να μην. Άμα πάει με βάση την νοημότητα, πρέπει να υποβιβαστεί. Αυτό λένε. Αν πάει έτσι όπως πρέπει να πάει, η ποινή είναι υποβιβαστή. Άλλαξε μάλλον η ποινή από το κράτος. Θα δούμε τι θα γίνει με την ΕΠΟ κτλ. Είναι αφαίρεση βαθμών. Αυτό, Χρήσανθε, είπε ότι σέβεσαι το τιμίο της αθωότητας. Και τώρα λες ότι δεν είναι υποβιβαστή. Η άποψή μου είναι. Η άποψή μου. Η κρίση μου. Τότε τι σέβεσαι. Η κρίση μου. Όχι, όχι, δεν είπα. Πρέπει να υποβιβαστεί αν εφαρμοστούν οι νόμοι. Αν εφαρμοστούν οι νόμοι. Είναι. Ο νόμος άρα έχει ξεκάθαρη υπόθεση για την όλη την τυχογραφία. Βγαίνουν ακόμα και η Μαρούπα η οποία δεν της έχεις κάνει μήνυση. Αυτή που δεν της έχεις κάνει μήνυση. Κάντης μήνυση και αυτές γιατί δεν της κάνεις. Το Σόρα η Μαρούπα και λέει δίκιο Σόρα, υπάρχουν λέει 3 εκατομμύρια. Η Μαρούπα είναι αυτή. Σήμερα στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ όμως. Αυτή είναι επικαλείσαι όμως. Αυτή είναι επικαλείσαι σήμερα. Φυσικά, αφού το λέει, τι σημαίνει. Όταν λέει κάτι το οποίο είναι υπέρ σου, το επικαλείσαι. Όταν λέει κάτι που είναι εναντίον σου, το θάβεις. Δεν επικαλέστηκα ποτέ εγώ σαν Στέργιος. Ο ΠΑΟΚ υπάρχει. Δεν με νοιάζει ο ΠΑΟΚ. Α.
Εμένα με νοιάζει τι λέω εγώ. Με βάζει κουβέντα η Μαρούπα τώρα. Έχει δίκιο ώρα και τράψα τι αντολίε. Ναι, αλλά όταν η Μαρούπα. Όταν η Μαρούπα έριχνε τον Άρη όμω. Η κυρία Μαρούπα. Πάμε να ακούσουμε την έγκριτο το νομικό. Δεν λέω για σένα. Δεν λέω για σένα, για το περιβάλλον τη πόλη. Ποτέ δεν επικαλέστηκα την κυρία Μαρούπα. Ούτε για το ένα και το άλλο. Δεν λέω για σένα. Εδώ έχει πάρει, έχει κάνει. Όντω λέει αυτό το μόνο τη παίρνει. Σάββατο βράδυ ακόμη μια στιγμή στο φίλο μου τον Καμόρα. Ακούω, γεια σας, η κυρία Μαρούπα είμαι. Εκπληκτικά πράγματα. Έλα, βουλευτής θέλει να γίνει η κοπέλα. Εντάξει, καλά κάνει, δεν είναι κακό. Με αυτούς που βλέπει ότι έχουν παίρνει γίνει. Παίρνει και σε διάφορα φασιστοειδή και μιλάει στα ραδιόφωνα. Εντάξει. Φασιστοειδή. Ναι, σε διάφορα φασιστοειδή παίρνει και εκμεταλλεύεται το θυμικό του κόσμου τώρα, αυτή την εποχή. Τι να κάνουμε τώρα. Και σε διάφορα συλλαλητήρια και ας κάνει ό,τι θέλει, δεν πειράζει. Κρίνεται. Όπως κρίνονται και αυτοί που του διόρισαν. Σε μια τέτοια επιτροπή, Στέργιο. Ο κύριος. Είναι ένοχος ο ΠΑΟΚ, αλλά επειδή υπάρχει εθνικό θέμα, Κιθράκη, εγώ είπα ναι. Κύριε, ο άλλος με γραμμένο, και διαφορά η παντελόνια και τέτοια. Είναι ένοχος, είπε. Και μετά περιμένω το λαό να συμπεριφερθεί ανάλογα στους δρόμους και στα γήπεδα και στα τέτοια. Σωστό. Λοιπόν. Μια που το ανέφερες, το λέγα συνέχεια και χθες, γιατί έχει τη σημασία του, δεν έγινε το παραμικρό εχθές, το παραμικρό την ώρα του συλλαλητηρίου, της πορείας. Ήμουν συνεχώς. Μαζί με τους φίλους του ΠΑΟΚ δεν πειράχτηκε ούτε ένα κατάστημα, ούτε ένα περίπτερο, δεν ενοχλήθηκε ούτε ένας περαστικός, ούτε ένας καταστηματάρχης, ούτε και ένας. Και έτσι πρέπει τώρα. Εντάξει. Και έτσι πρέπει, απλώς δεν είναι καμιά φορά αυτονόητο, Κώστα. Να μην επιβάλλουμε το αυτονόητο. Όχι, αλλά όταν μιλάμε για 8, 9, 10 χιλιάδες κόσμου. Σωστά. Δεν θέλει και πολύ δύο να ξεφύγουν, καλά, να χτυπήσουν, εννοείται, να κάνουν κτλ. Εννοείται. Εντάξει, μπράβο στο τέλος. Εγώ διάβασα όμως κάτι έγινε στο τέλος με τα Μάτλεϊ. Στην Ιασονίδου λένε ότι έγινε, δεν ξέρω αν ισχύει. Ένα αυτοκίνητο και μια κάρτα. Δεν ξέρω, το άκουσα σε ραδιόφωνο, οπότε δεν, αν το δω εγώ δεν. Εγώ ήμουν στην Καμάρα από τις 5.30 μέχρι να τελειώσει η πορεία. Τώρα μετά που πήγε ο καθένας, τι έγινε, ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγανε, δεν έχω παιδιά εικόνα. Εγώ ξέρω ότι η πορεία ολοκληρώθηκε από εκεί που ξεκίνησε, ειρηνικότατη. Μετά το τέλος, λέει, πέσαν κάτι μολό. Μετά το τέλος έγινε ΜΑΤ, κάτι με ΜΑΤ έγινε. Εντάξει, μετά το τέλος. Μπορεί να μην έγινε, δεν έχω εικόνα. Εγώ έχω εικόνα για την πορεία, ξαναλέω. Είναι πολύ σημαντικό γιατί σε μία πόλη ζούμε όλοι. Να μην πειράζεται η περιουσία άλλων ανθρώπων που δεν φταίνε σε τίποτα. Εντάξει, και να αναστατώνεται η ζωή στην πόλη. Και να έχουμε φθορές και πόσο μάλλον τραυματισμούς. Δεν συνέβη το παραμικρό. Ο κόσμος έδειξε ξεκάθαρα την αντίδρασή του. Και το τονίζω ξανά, θα είναι η πρώτη από τις πολλές κινητοποιήσεις, εάν χρειαστούν, προκειμένου να μην κλαπεί το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Με μια αφαίρεση βαθμών, μη οτιδήποτε άλλο. Αν υπάρχουν τα στοιχεία και είναι συντριπτικά, από κανονικά δικαστήρια θα γίνουν οι δίκες. Μπορεί να πάει υπόθεση και στο ΚΑΣ. Εντάξει. Συνεχίζει ο κόσμος και λέει ότι αν ο ΠΑΟΚ είναι αθώος, να τιμωρηθεί με τις προλεπόμενες ποινές. Δεν θέλουμε καμία χάρη από κανέναν Κυριάκο Μητσοτάκη, τον τιμητή των πάντων που ξαφνικά αγάπησε το ποδόσφαιρο. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν θέλει κάτι ο Αυγενάκης. Μπροστινός είναι, εντολές εκτελεί. Θα φύγει σε λίγο. Εντάξει. Τουλάχιστον αυτές τις μέρες, τελευταίες δύο, δεν διαβάζουμε σε μεγάλο βαθμό τις αηδίες περί κόντρας μεταξύ Ολυμπιακού και Μητσοτάκη και Ολυμπιακού με Αυγενάκη. Σταμάτησε να γελάει και το Παρδαλό Κατζίκ με αυτά τα πράγματα. Όλα είναι μέρος ενός σχεδίου πάρα πολύ ωραίου. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Αυτά ως εισαγωγή. Πάμε στο διάλειμμα, ναι. Μαζί μας την πρώτη ώρα, όπως κάθε μέρα, η Dialog. Αν ξέρετε να διαβάζετε και να μιλάτε άψα γερμανικά, θα μπείτε στο dialog.gr. Η Dialog προσφέρει θέσεις εργασίας με πάρα πολλά προνόμια και μέσα σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια. Πρέπει να ξέρετε άψα γερμανικά, γιατί η Dialog συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Δεν αφορούν οι θέσεις τηλεφωνικές πωλήσεις. Απλώς χρειάζεται να έχεις συνεννόησεις με πελάτες για τις παραγγελίες τους και γενικότερα να πηγαίνουν όλα και να δουλεύουν ρολόι. Dialog.gr, μπείτε για περισσότερες πληροφορίες. Θα πάμε αμέσως στο break και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Τα δικαστήρια! Τα δικαστήρια. Προκύπτει μια είδηση από τις New York Times ότι το ελικόπτερο του Κόμπε δεν είχε άδεια να πετά σε τέτοιες συνθήκες. Καλά. Τώρα θα βγει για τα αρχίσουν αυτά. Ο πιλότος είχε άδεια. Ο Άρα Ζομπαγιάν να πετά σε τέτοιες συνθήκες, αλλά με βάση λέει τους περιορισμούς για τα ελικόπτερα της συγκεκριμένης εταιρείας, πρέπει να υπάρχει επαρκής ορατότητα για να πετάξουν. Ο Κόμπι δυστυχώς και η κόρη του και τα άλλα θύματα δυστυχώς πληρώσανε
Το αν είχε άδεια δεν είχε. Πληρώσανε το... προφανώς τη βιασύνη του πιλότου ή την. Δεν ξέρω. Να σηκώσει το ελικόπτερο ενώ υπήρχε ομίχλη στο Λος Άντζελες. Και επειδή αυτή δεν είναι συνηθισμένη, αν διαβάσει παρακάτω, λέει ότι δεν μας χρειάζεται αυτή η άδεια γιατί στο Λος Άντζελες δεν κάνει ποτέ τέτοιο καιρό. Ναι. Γιατί στο Λος Άντζελες, όσοι γνωρίζουν βέβαια, ξέρουν ότι 9 μήνες είναι καλοκαίρι. Εντάξει, η ουσία είναι ότι σε όλα τα δυστυχήματα, ειδικά τα αεροπορικά, 99% υπάρχει κάποιο λάθος. Βέβαια, υπάρχει λάθος. Πιλότου, μηχανικού, όλα από κάποιο λάθος. Σηκώθηκε μόνος του μέσα στην ομίχλη, έκανε κύκλους και δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Τώρα από εδώ και πέρα, λογικό είναι ότι θα βγουν τέτοια ρεπορτάζ. Δεν είχε το ένα, δεν είχε το άλλο. Anyway, έφυγε ο άνθρωπος, έφυγαν οι άνθρωποι. Και όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Θα έχουμε δράση στη φωτοκία, ο Κώστα. Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Αυτό τώρα έλα, ότι, έλα ρε μπασκετάρα, πάμε. Κάπα δέλτα αλφα. Έχουμε. Με όλα αυτά που γίνονται τα γραφικά, έχουμε. Με όλα αυτά τα γραφικά που γίνονται, κάπα δέλτα αλφα. Με τα γραφικά δεν γίνονται. Ο Άρης έχει απαγόρευση. Ο ΠΑΟΚ. Στέργιο 30 μέρες. Δεν χρειάζεται, Χρήστα, ο ΠΑΟΚ. Έχει ομαδάρα. Δεν χρειάζεται. 2 μήνες έξω Κρέσπο. Έχω Βαρέλα, έχω Ίγκασον. Ωραία. Μπορεί να ξανάρθει με Βαρέλα και Ίγκασον στο Βουγγελίδη. Θα πάρει το Βέλεθ. Μπορεί να ξανάρθει με. Καλό. Μπορεί να ξανάρθει με Βαρέλα Ίγκασον στο Βουγγελίδη στα playoff, σε παρακαλώ. Εάν χρειαστεί, αν δηλαδή ο Άρης μπει στα playoff. Άντε πάλι. Θα έρθω με Ίγκασον και Βαρέλα και. Αν κερδίσω την Κυριακή μπαίνω. Αν κερδίσω την Κυριακή μπαίνω. Κατά 80% το έχει τσεκάρει, 85% μήπω παραπάνω. Άρης Πανιώνης παίζει. Δεν μπορώ να κερδίσω τον τελευταίο. Δεν έχω Βέλεθ Κόρχουτ. Και δεν μου βγάλα το δελτίο του μικρού να παίξω. Είμαι χωρίς αριστερό μπακ, Στέργιο. Ναι. Πρόβλημα. Η ΑΕΚ προκρίθηκε χθες στο κύπελο. Η ΑΕΚ, πώς έφερε τον Αραούχο. Περίεργη μεταγραφή είναι αυτή. Δανεικός. Σιγά. Ένας φίλος παραπονιόνται, δεν ακούγομαι, Χρυσαθέ. Με κόψατε το μικρόφωνο πάλι. Πάλι πόλεμο. Κώστα, μια χαρά ακούγεσαι. Αν μιλάς στο μικρόφωνο, αν κάθεσαι και είσαι 9 πάλι μέτρα. Πόλεμο. Και μπασκετάρα έχουμε. Σάββατο, αύριο δηλαδή, Λαύριο Περιστέρι. Λαύριο Περιστέρι. Άσος, το Λαύριο. Πανιόνιος Ηρακλής. Διπλό. Διπλό λες, Διπλό. 2-30. Λάρισα Ιωνικός Νίκης. Εγώ Ηρακλή θέλω. Εσύ θες. Ηρακλάρα θέλω. Κώστα, να ξέρεις, Κώστα. 1-0-4. Να ξέρεις, Κώστα, ότι μια που είναι και επίκαιρη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τις επόμενες μέρες, Κώστα, θα υπάρξει κάτι θετικό για τις ομάδες της πόλης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μακάρι. Να ξέρεις. Και κάτι αρνητικό για κάποιες άλλες ομάδες. Μακάρι. Στο λέω τώρα να το ξέρεις. Ξέρεις, είμαι πάντα μπροστά σε αυτά τα θέματα. Τέλειο. Το Σάββατο. Μου το πει Μαρούφα. Πώς προκύπτει ο Προμηθέας. Ήφαιστος. Αυτό ωραίο μάτς. Άσος, ωραίο μάτς. Πάω Κολοσσός. 1-22 ο δικέφαλος, Κυριακή στις 5. Δεν είναι 1-0-4. Δεν είναι 1-0-4, γιατί δεν είναι 6 πόντους. Δεν θα τραβάνε τα μαλλιά τους οι άλλοι να βάλουν ένα τρίποντο με ταμπλό. Με τον Ιωνικό. Του άρεσε πάρα πολύ αυτό το σουτ, γιατί δεν το έκανε ο Κώστα. Έπαθε σοκ. Και μετά έκανε φάουλ. Και τον κυνηγού τον κατέβασε σορτσάκι τον άλλο. Και Άρης Παναθηναϊκός. Δεν παίζει. Τρέχετε να προλάβετε. Δεν παίζει. 14 Φεβρουαρίου είναι. 15. Α, 15 το βλέπω μπροστά μου. Έλα, Αριστέργιο. Το βλέπω μπροστά μου. Σκάνδαλο! Γιατί δεν παίζει. Τρέχετε να προλάβετε. Για ένα σκανδαλώδη τρόπο ο Παναθηναϊκός το ζήτησε κάτι, δεν ξέρω. Και μας βάλαν τότε. Πάνω που είμαστε φορμαρισμένοι. 1-0-2 ο Παναθηναϊκός πάντως από τώρα. 1-0-2. Ναι, η βγει απόδοση. Δηλαδή όσο το πάει ο Ιωνικός. 12.30 ο Άρης. Κώστα. Άρης Άσος. Τι. Σώζομαι. Με νίκη. Εννοείται. Ωραία. Πάρε και το 0 όμως γιατί δεν σε ακούω πολύ καλά. Ωραία. Θα πάμε στο ποδόσφαιρο, Στέργιο. Μια σχολή μεταγραφές ετοιμάζει. Ναι. Βόμβα διαβάζω, αλλά μόνο βόμβα δεν είναι. Ποιος. Αν επιστρέψει ο Μπέιλ στην Τότεναμ. Ο Μπέιλ. Γιατί είναι βόμβα. 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 Παροπλισμένο σε 2 χρόνια. Βόμβα. Πες το Champions League πήρε πέρσι. Με το ανάποδο ψαλίδι εκείνο που έκανε, το γυριστό, τι έκανε. Ό,τι και να είναι ονοματάρα τώρα, εντάξει. Πεχτάρα. Πεχτάρα είναι. Έχουμε και κόντρα ξανά Μουρίνιο Γκουαρδιόλα. Παίζει Τότεναμ City. Κωστικό Μουρίνιο. 7.30 Τότεναμ. Στο Λονδίνο. Εντάξει, αυτό δεν είναι καλή θέση. Συγγνώμη, η Μάντσεστερ κέρδισε. Ούτε τον Ολυμπιακό δεν κέρδισε, ρε φίλε. 2-2 έφερε η Τότεναμ. Πού πα. Πού πα. Οι Μουρίνιο μα περιμένουν δύσκολα χρόνια. Το λέω στου φίλου Τότεναμ. Πιο φλόρι από αυτού δεν υπάρχουν νομίζω. Είναι Τότεναμ ο Στέργιο. Μας περιμένουν δύσκολα με εμένα είναι η δεύτερη ομάδα μου στην Αγγλία η Τότεναμ. Και η δεύτερη, η πρώτη ποια είναι. Η United. Τι να
Η μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Γκα. Επειδή φέτος ου και α. Αυτά είναι τα Κώστα της Λίβερπουλ. 23 νίκες, μία ισοπαλία. Μόνο ο Σαλτσίδης λέει ακούγεται. Ο φίλος ο 2-16. Ο 2-16 μας γράφει. Μας γράφει. Καλησπέρα σας. Και καλή ο Σιμεφορίδης είναι δικηγόρος του ΠΑΟΚ και δεν μετράει, ενώ ο Κούγιας που είναι δικηγόρος του Οσουφουπού, ο Χρήστανος τον παίρνει της μετρητής. Πρώτον, ο Κούγιας δεν είναι δικηγόρος του Οσουφουπού στην υπόθεση. Δεν είναι του Ολυμπιακού. Δεύτερον. Είναι του Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι του Μαρινάκη σε άλλες υποθέσεις. Πέρσι ο Κούγιας ήταν και του Σαββίδη. Κατά δήλωσή του και ήταν μια χαρά. Ναι. Εξαιρετικός και μπράβο και το ένα. Οι δικηγόροι είναι δικηγόροι. Ο Περάκης όμως ήταν μέλος της νομοπαρασκευαστικής που έκανε τον νόμο. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Ρε παιδιά, σέβομαι τον αγώνα, αλλά μην κάνει το άσπρο μαύρο. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι, σου λέει, ο ένας σου λέει δεν είναι αξιόπιστος ο δικηγόρος. Τον Κούγια, γιατί τον έχεις ως αξιόπιστο. Γιατί, ωραία, πες μου εσύ το πελατολόγιο του Κούγια και του Σιμεφορίδη. Τι σχέσεις έχει το ένα μετά. Καλό, ο Σιμεφορίδης τώρα δεν είναι καλός αθλητικός δικηγόρος. Με την ίδια, ωραία, εντάξει. Είναι ο ίδιος παίκτης ο Βιερίνια και ο Γαϊτανίδης. Και οι δύο παίκτες είναι. Μα αυτό λέτε. Δεν είναι σε αυτά τα επίπεδα η σύγκριση. Η σύγκριση είναι μεγαλύτερη από Βιερίνια Γαϊτανίδη, Κούγια με Σιμεφορίδη. Ο Κούγιας είναι ο νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Ο Σιμεφορίδης είναι από τους πιο γνωστούς αθλητικούς δικηγόρους. Καλός δικηγόρος. Μην το συγκρίνεις τώρα με τον κορυφαίο. Δεν το συγκρίνω. Καταρχήν όταν μιλάμε για κάποια πράγματα είναι δεδομένο. Ο νόμος, ας πούμε. Τώρα πώς τον ερμηνεύεις. Ποιος. Ο νόμος. Ο νόμος αλλάζει σε μια μέρα με τροπολογία, ρε Κώστα. Άλλο αυτό. Τι άλλο αυτό. Άμα σε μεγάλη ομάδα αλλάζει. Και ο καλός ο δικηγόρος στην Ελλάδα. Ο καλός ο δικηγόρος στην Ελλάδα, Κώστα, δεν είναι σαν το Μάτλοκ που βλέπαμε. Που ο Μάτλοκ πάντα κέρδιζε γιατί έβρισκε τα στοιχεία στο τέλος. Ο καλός ο δικηγόρος στην Ελλάδα είναι να έχει πολλά πράγματα. Γιατί είχε καλός ένα να έχει μια γκάμα. Μια γκάμα. Μπρούνο γκάμα. Το Ιβιτσόσκυλο γράφει. Ναι. Δηλαδή μπορώ να πάω σε μια τράπεζα και να ζητήσω τα τράνσφερ τον λογαριασμό κάποιου άλλου. Όχι. Π.χ. Χρήσανθου. Όχι. Αυτοί που τα βρήκαν είναι προϊόν κλοπής, λέει το Ιβιτσόσκυλο. Καλά λέει, πού τα βρήκανε. Πού τα βρήκανε. Να ρωτήσω κάτι. Πού τα βρήκανε. Επειδή βλέπω ότι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Σημασία έχει που τα βρήκαν ή αν έγινε. Έχουν αθωωθεί χρήσανθοι άνθρωποι. Α, ιστορία και αν και είναι να αφοβείτε κι εσείς. Όχι. Επειδή τα κλέψαν, ας πούμε, τα στοιχεία ενώ το κάνετε και υπάρχει πολυδιοκτησία. Να το ξέρουμε. Ότι έχουν αφοβηθεί και δολοφόνοι στην ιστορία επειδή τους κάνανε παράτυπη σύλληψη. Σωστό. Σωστό. Εσείς έτσι θέλετε να αφοβηθείτε. Σε καμία περίπτωση. Ο Ιβιτσός το λέω. Απλώς το λέω. Πού τα βρήκανε. Πάντως σιγά σιγά αλλάζει το τέτοιο. Πριν μέχρι πρώτη λέγαμε δεν υπάρχει τίποτα. Δεν αλλάζει, Χρήσανθε. Τι κάνει το Ιβιτσός τώρα εδώ. Πώς δεν αλλάζει. Αφού το βλέπετε ότι υπάρχει, κύριε Συντέριο. Συντριπτικά στοιχεία λένε όλοι πλέον. Μπορεί να είναι πλαστά, ρε Χρυσανθέ. Δεν νομίζω, Κώστα, ή τα τράνσφερ στην Πειραιώς και στην Αλφα Μπαγκ να είναι πλαστά. Κώστα. Εσύ είπες δεν νομίζω, εγώ σου λέω μπορεί. Εντάξει, ωραία. Θα το κρίνει δικαιολογία. Να σου πω κάτι. Ακριβώς. Επειδή οι παοξίδες θα κάνουν το άσπρο μαύρο για να κάνουν. Εμείς θα κάνουμε το άσπρο μαύρο για να σας ικανοποιήσω, το λέω. Για να το άλλο. Οι Ολυμπιακοί κάνουν το άσπρο μαύρο για το δικό του. Να αφήσουμε πλέον τα δικαστήρια να πάρουν τις αποφάσεις. Ακριβώς. Γιατί και βέβαια και με την ΕΕ αυτό λέγαμε, αλλά μόλις πήραν μια απόφαση, τους βγάλαμε στημένους, συμμορία, διαπλεκόμενους κτλ. Ενώ μέχρι πρώτης λέγαμε. Γιατί δίνουν και δικαιώματα, Χρήστανθε. Υπαλλήλους. Έχουν δώσει δικαιώματα. Δεν έχουν δώσει δικαιώματα συμμορίας. Το ότι είναι φίλος ο άλλος και ήταν εκλεκτός προσκεκλημένος στην εκδήλωση για την ποιήση, δεν είναι δικαίωμα διαπλοκής, ρε Συστέριο. Εκλεκτός πως έγραψε το Open, εκλεκτός πως και κλειμένος στην ποιητική του συλλογή. Είναι δικαίωμα να συναντιόνται πριν μετά με άλλους για αγωδομοντέφω κτλ. Αυτό είναι δικαίωμα. Είναι φίλοι. Και επίσης δίνουν δικαιώματα και συνεχίζετε παιδιά έτσι να ξεκατηνιάζεστε και να δείχνετε ότι είσαι αστόφαροι. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, εσύ μου λες ότι αν συναντιούνται και είναι φίλοι ή οτιδήποτε άλλο είναι δείγμα διαπλοκής, ενώ αν δίνω 6 δανεικούς στο Βόλο, είναι δικαίωμά μου. Είναι ηθικό. Είναι ανήθικο να συναντιούνται, είναι παράνομο. Μου δίνει το δικαίωμα ο νόμος να δώσω και 19.000 δανεικούς στο Βόλο, αν θέλω. Και 135. Ωραία. Του δίνει το δικαίωμα το νόμος να συναντιούνται ό,τι ώρα θέλουν, όπου θέλουν. Όχι, όχι. Τι όχι. Αν είσαι δικαστής. Να συναντιέσαι με όποιον θέλει. Μπερδεύεσαι, δεν είναι δικαστής. Εγκρυπτό η ώρα 11 το βράδυ. Τι εγκρυπτό. Εγκρυπτό δεν είναι στο σπίτι του και στο γραφείο του. Το εγκρυπτό είναι πήγε σε μια αγωνία κρυφά. Σε ένα ξενοδοχείο που να μην το δει κανένας. Εκείνο είναι το εγκρυπτό. Μην λέτε ότι είναι ανερεστέριο. Ήταν θεσμική η επίσκεψη. Δεν ξέρω τι ήταν. Δεν είναι παράνομο. Νομίζω. Δεν είναι παράνομο. Μιλάμε για παρανομία. Δεν είναι για να μπει φυλακή ο άνθρωπος. Εντάξει, εννοείται, αλλά καταδεικνύει κάτι, Χρυσανθέ. Ενώ το 6 δανεική δεν αναδεικνύει. Καταδεικνύει. Δεν αναδεικνύει το 6 δανεική. Ρεστέριο, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Σας αφήσουμε καλά, τη δικαιοσύνη καλά, να κάνει ό,τι πρέπει. Ο καθένας να λέει τα δικά του. Αλλά μην προσπαθείτε να μας πείσετε κιόλας, ρε παιδιά. Ή μάλλον μη θέλετε να το αποδεχτούμε. Λοιπόν, θα κρίνουν τα δικαστήρια. Εδώ πάω και εμείς. Κρίσανε δύο μέρες συμμορία και αυγενάκια επιτροπή.
Όσο να πεις 2-3 μέλη της Επιτροπής είναι λαλίστατα, δεν έχουν πάρει θέση γι' αυτό. Γιατί φοβούνται, Στέργιο. Α, φοβούνται. Γιατί είσαι ο Ιβάν Σαββίδης, Στέργιο, και ο ΠΑΟΚ. Και χιλιάδες κόσμου, Στέργιο. Φοβούνται. Γι' αυτό ναι, Στέργιο. Δεν φοβούνται να. Ναι, Στέργιο. Να... Και σένα, αν είναι. Στέργιο, αν μπουν 20.000 αριανοί και σε βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν θα μιλά, Στέργιο. Δεν φοβούνται να λένε ότι είναι συντηρητικά τα στοιχεία και εσύ υποβιβάζουν. Δεν φοβούνται εκεί. Αυτή είναι εκ του αποτελέσματος η δουλειά του. Η εκ του αποτελέσματος δουλειά. Τη Μαρούπα δεν την πειράζει κανένα. Μαρούπα δεν την πειράζει κανένα. Τη Μαρούπα δεν την κάνετε μήνυση. Γιατί και αυτή ψηφίζει και λέει συντριπτική. Δεν κάνει μήνυση ότι είναι ψεύτρα. Άντε πάλι. Ότι είναι συντριπτικά τα στοιχεία. Γιατί δεν την κάνει. Τη Μαρούπα που μπορεί να. Πραγματικά ρωτάω. Για ποιο λόγο τη Μαρούπα δεν την κάνει αφού λέει αυτά τα πράγματα. Πάρ το 10 και ρώτα. Αυτοί βγάλαν το θέμα αυτό. Θα την κάνουν. Ποια δε, ποιο ερώτημα. Δε. Ποιο το ερώτημα το λέει. Το είπα πριν το 10 εγώ το ερώτημα. Ακούνε στο 10 και γράφουν, να ξέρει. Μπορεί, συμβαίνει και αυτό. Βέβαια. Παιδιά, γράψτε αυτά που λέω και εγώ όμως, όχι μόνο του Χρυσανθού. Πλέον δεν έχω, τα είπα όλα, Κώστα. Τα είπες όλα. Τα έχω πει όλα. Τι να ξαναλέω τα ίδια πράγματα. Ωραία. Να λέω συνέχεια τα ίδια πράγματα. Εμένα με εκνευρίζει που προσπαθούν να μας κάνουν να το αποδεχτούμε αυτό που λένε. Βγαίνει 4-1, όχι λέει είναι 3-2. Χρήσανθε, ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία ανάγκη να τον αποδεχτείς εσύ και οποιοδήποτε άλλο το οτιδήποτε. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει υπόθεση μέχρι τέλους εκεί που πρέπει να πάει. Και αν υπάρχουν στοιχεία και υπάρχει ενοχή του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να αθωωθεί. Δεν θέλει να πάει μέχρι τέλους. Με βάση τους κανονισμούς. Γι' αυτό αντί να μιλάει για τον κανονισμό και την υπόθεση, δεν έχει πει λέξη. Δεν έχει πει λέξη για τον Καλπαζίδη. Δεν έχει πει λέξη για τις διαδικασίες. Δεν έχει απαντήσει σε τίποτα κατά τρανσφερ. Το μόνο που λέει είναι στημένη είναι αυτό. Αού, αού, αού. Αυτό γίνεται. Αυτό κάνει. Γιατί ξέρει. Ο Πάο ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Αν έχει κάνει ή δεν έχει κάνει. Αντί λοιπόν, αν δεν έχει κάνει, να βγάλει και να αποδείξει ότι δεν έχει κάνει, βγάζει στημένη την επιτροπή. Ξεφωνίζεται. Ωραία. Οκ. Okay. Ας το λήξουμε όμως, γιατί αυτό σου λέω. Δεν έχει καμία ουσία να μιλάμε πλέον για αυτό το θέμα. Ας πάει στα δικαστήρια, ας γίνει η υπόθεση, ας κάνουν ό,τι θέλουν, να βγάλουν μια αθωωτική, να πούνε μπράβο, πεντακάθαρος, να βγείτε να πείτε ορίστε καθαρός, ο καλύτερος, ο ένας και μοναδικός. Κουράστηκα πραγματικά. Κουράστηκα. Λέμε την πραγματικότητα, μπινελίκη. Δεν λέμε την πραγματικότητα γιατί δεν το είπες. Εντάξει, οκ. Okay. Πείτε ό,τι θέλετε. Δεν ασκάω τώρα εγώ. Εγώ όσοι είχα υποχρέωση να πω 5 πράγματα. Οκ, και πέρα ο καθένας μπορεί να βγάζει τα συμπεράσματά του. Υπάρχουν και ουδέτεροι, ξέρεις, που μας ακούνε, που δεν είναι ΠΑΟΚ, που δεν είναι Ολυμπιακός, που δεν είναι Άρης, που ακούνε κάποια πράγματα, βγάζουν και αυτοί τα συμπεράσματά τους. Και κρινόμαστε όλοι καθημερινά. Και εμείς και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και οτιδήποτε άλλο. Και να σου πω και κάτι. Αν δεν συνέχιζαν οι Μαρούπες, οι Αρκούδηδες, οι Μητσοτάκηδες, οι Τσίπρες κτλ. Να μας δίνουν συνεχώς. Νέο έναυσμα και νέα πράγματα για να μιλήσουμε, εγώ θα το είχα λήξει τελείως. Εγώ θα το είχα λήξει τελείως. Δεν υπάρχει νόημα. Κανένα απολύτως νόημα. Δεν ξέρω αν έχεις διαφορετική άποψη, αν θεωρείς ότι πρέπει να συνεχίσουμε να λέμε ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως, αν το θέλεις, μπορείς να το κάνεις. Εγώ με κούρασε όλη αυτή η κατάσταση, γιατί θεωρώ ότι είναι πέρα για πέρα υποκριτική και ψεύτικη κατάσταση αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Τον κόσμο δεν έχει κουράσει καθόλου, Χρήσανθε. Περιμένει. Να λάμψει η αλήθεια και να πάει η υπόθεση εκεί που πρέπει να πάει. Και όσο δίνουν δικαιώματα, ξαναλέω, κάθε μέρα τα μέλη, όχι όλα, τα μισά μέλη της Επιτροπής, ενισχύει τη θέση του ΠΑΟΚ. Ή τουλάχιστον δείχνει ότι αυτή η Επιτροπή δεν έχει τη στοιχειώδη σοβαρότητα. Ωραία, ας γίνει μια άλλη Επιτροπή. Έχουν πάρει σβάρνα τα Facebook, τα Instagram, τα Tinder, εγώ δεν έχω τα ραδιόφωνα, τα WhatsApp, τα Viber κτλ. Και ξεκατενιάζονται κάθε μέρα. Ποιο φοράει φουστάνια, ποιο φοράει παντελόνια, ποιο ήρθε. Με την απόφαση ήδη γραμμένη, ποιος του είπε, ποιος τον άκουσε. Εντάξει. Εγώ σοβαρότητα δεν βλέπω. Συγγνώμη κιόλας. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά περίμενα αν κάποιος με κατηγορεί ανοιχτά για συμμορία και οτιδήποτε άλλο, δεν σου λέω εγώ να βγει με λάβαρο της επανάστασης. Μπορεί να γίνει μια αναφορά ότι κοιτάξτε, είναι υπερβολική η τοποθέτηση του ΠΑΟΚ. Την καταλαβαίνουμε γιατί θίγονται τα συμφέροντά του κτλ. Αλλά συμμορία δεν είναι η Επιτροπή. Θα μπορούσε να πει αυτό. Η Μαρούπα πάντως είπε κάτι σήμερα πέρα από όλα τα άλλα. Ότι αυτές οι εισηγήσεις θέλουν χρόνο. Θα βγει κοντά σε ένα μήνα. Ναι. Αλλά σε τρεις μέρες βγήκε η απόφαση. Σε τρεις μέρες όντως. Μπράβο. Να τη γράψουν, ρε φίλε. Άλλον δεν. Μπράβο, μιλάμε για γελιότητα. Μπράβο στην Επιτροπή. Το να παίρνει η απόφαση σε τρεις μέρες και να γράφει να θέλει ένα μήνα. Είναι ορισμός για την Ελλάδα. Είπε η Μαρούπα. Κάτσε, μπορεί ο πρόεδρος να τη βγάλει σε 4-5 μέρες. Για να δούμε. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα σήμερα. Πάει η εβδομαδούλα.
πέντε φορές θα βγουν στα ραδιόφωνα. Πέντε φορές θα βγουν στα ραδιόφωνα. Πού να προλάβουμε. Τη Δευτέρα θα βγουν στη δίκη. Εννοείται. Στέριο. Άλλες πέντε φορές στα ραδιόφωνα. Και. Η Μαρούπα θα βγει στη δίκη. Γιατί να μην βγει. Δεν ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι. Εντάξει. Παλιά ήταν κάθε εβδομάδα. Μόνιμη. Κάθε εβδομάδα ήταν. Εντάξει. Στο Sky. Προβολή.gr, ένα site που θέλει να κάνει ένα φίλο μου. Καλό Κώστα. Ναι, ή λεζάντα.gr επίσης. Καλό Κώστα. Ναι. Γιατί ψάχνω κάτι τίτλους. Ψάχνω. Λεζάντα.gr. Ποιος δεν έβαλε λεζάντα στο 28. Στέργιο. Ποτέ δεν έβαζες. Στέργιο δεν έβαζε λεζάντα. Δεν έβαζε, όχι ποτέ. Τον έδωσε τον άνθρωπο. Όχι, να είναι. Τι δεν έβαζε. Έβαζε λεζάντα στην 28 ώρα, Στέριο. Γιατί είναι Στέριο. Δεν έβαζε. Έχουμε και τα μηνύματα. Έχουν γραφτεί κάτι επικές λεζάντες εδώ μεταξύ. Χθες περίμενα για να πω για τα δικά μας. Άκου λίγο, βλέπω Στέριο το λαμπαοτάρι. Έχουν γράψει ένα θέμα και τα λοιπά. Γι' αυτό, για του ΠΑΟΚ το θέμα. Με θέμα την κυβέρνηση. Και το θέμα είναι πηγές της κυβέρνησης. Ναι. Αναφέρουν, ναι, ότι αναμένεται τιμωρία. Ναι. Και γράφει ο συνάδελφος. Στο λαμπαοτάρι τώρα. Ναι. Το ξεφωνεί. Κατάλαβες πως, ναι, έγινα. Πληγές της κυβέρνησης. Ναι, αναφέρουν ότι αναμέμονται. Αναμέμονται. Μετά. Δεν το διαβάζεις, ρε αγόρι μου. Δεν το διαβάζεις. Βιαζόμουν για να το ανεβάσω. Ναι, βιάστηκα. Εν τω μεταξύ μπαίνει και στο Facebook. Κατευθείαν μετά. Το βλέπουν όλοι. Τι εννοείται πληγές. Τι εννοείται πληγές. Πρέπει να το κάνω. Το πρέπει να το σβήσει, ναι, για να το. Τι εννοείται πληγές της κυβέρνησης, λέει. Εντάξει. Τι είναι εννοούμε. Πάμε τα μηνύματα του κόσμου. Και παρεπτόντως, στην επόμενη ώρα έχω τρία εισιτήρια για το Άρης Πανιώνιος. Για μια ωρίτσα. Άντε ρε φίλε, αυτό περιμένουμε τόσο καιρό. Άρης Πανιώνιος, τρία εισιτήρια, Στέριο. FM και ενώ όνομα τυπώνυμο. Κρίσαν θεάν, άμα πέσει πάω και Ξάνθη Β, τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει να υπάρχει πολυδιοκτησία. Τίποτα. Με τη λογική του. Και η Νόβα είναι πολυιδιοκτησία. Είναι πολυδιοκτήτης, πολυιδιοκτησία. Αν πέσει, πάω και ξανά τη Β' τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει να υπάρχει πολυδιοκτησία. Τίποτα. Με τη λογική τους και η Νόβα είτε είναι πέσει, πολυδιοκτήτης. Είτε πέσει είτε μείνει. Πολυδιοκτησία προφανώς. Γράφει COVID το μήνυμα. Είτε πέσει είτε μείνει. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξει το διεκτυπωσιακό καθεστώς της Ξάνθης. Αν υπάρχει απόφαση καταδίκης, έτσι. Αν δεν υπάρχει απόφαση καταδίκης, θα πούνε ότι δεν υπάρχει. Το εξώσκελο επανέρχεται. Ναι. Ρε τσοπάνι. Εννοώ ότι μόνο από αυτό βγαίνει ότι είναι σκάρτη. Αν τα πήραν από τις τράπεζες βάσει προσωπικών δεδομένων, πάνε φυλακή ή της τράπεζας. Οπότε είναι πλαστά. Άρα έολη υπόθεση και άκυρη εισήγηση. Καταλαβαίνεις άσχετα που κάνεις το χαζό ότι είναι φτιαχτή η υπόθεση, λέει το Βιτσόσκυλο. Όχι Βιτσόσκυλο μου, γιατί δεν είναι δικαστήριο. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτά που βλέπει, τι βλέπεις και εσύ, Matlock, σαν και εμένα μάλλον, ή όποιοι βλέπεις, NCIS τη βλέπεις. Δεν ισχύει αυτό που λες. Εδώ διαπιστώνεται αν υπάρχει πολυδιοκτησία με οποιοδήποτε στοιχείο. Αν είναι πραγματικά λοιπόν τα transfer, αυτό κοιτάνε. Αν είναι πραγματικά τα transfer, το πώς φτάνουν στην επιτροπή δεν τους ενδιαφέρει. Αρκεί να είναι έγκυρο. Και ξέρεις πώς πιστοποιήθηκε ότι είναι έγκυρο. Γιατί πέφτει σε λούμπα. Και πέφτει σε λούμπα να σου πω γιατί. Γιατί προφανώς επιλέγεις να μην ακούς όλα όσα λέω, απλά περιμένεις πώς θα μου απαντήσεις. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν. Τα τσεκάρανε με τις τράπεζες. Το είπε ο Αρκούδης όταν βγήκε εδώ. Ρωτήσανε λοιπόν την Τράπεζα Πειραιώς. Ισχύει αυτό? Και είπε ναι. Και στο κάτω-κάτω προσωπικά δεδομένα πιανού. Του ανθρώπου που δεν παρουσιάστηκε πουθενά. Υπάρχει ένας κατηγορούμενος, σε εισαγωγικά κατηγορούμενος, ο κύριος Καλπαζίδης. Πούντος. Ο κύριος Πιαλόγλου. Πέφτει η Ξάνθη. Και δεν πάνε στην επιτροπή. Το έχετε ξαναδεί αυτό ποτέ? Είπε η Μαρούπα σήμερα επίσης. Ο κύριος Πανόπουλος λέγε δεν πήρε τα ποδαράκια του να έρθει στην εκδίκαση να μας αποδείξει. Οι άλλοι, ναι, είναι σε υποθέσεις πολύ μεγαλύτερες που έχουν πατήσει. Έχουν δικαίωμα να αποξηθούν από δικηγόρους. Εδώ πέρα όμως σε πνίγει το δίκαιο, ρε Πανόπουλε, στον ΠΑΟΚ. Σε πνίγει το δίκαιο, ρε Πανόπουλε. Μπορεί να εμφανιστεί στην Επιτροπή της Λίγκας και μετά στην ΕΠΟ και μετά στο ΚΑΣ. Ας περιμένουμε λίγο. Ρε Πιαλόγλου που έχει πρόβλημα στη μέση, θα ξαναέχει πρόβλημα στη μέση. Στις εκδικάσεις. Τον Καραπαπά κοροϊδεύατε και καλά τον κάνατε. Ο οποίος αθώθηκε έτσι. Αυτό το σκεπτικό, πες μου λίγο. Είδα το τίτλο, δεν διάβασα μέσα. Πες μου λίγο. Τι ακριβώς αθώθηκε ο Κώστας μας. Πες λίγο. Αυτά είναι τα ωραία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλο πάλι και αυτό. Εντάξει, δεν μπορούν να
Πες μου λίγο, γιατί αθώθηκε, ποιο το σκέπτηκε. Έκανε η Επιτροπή Εφέσεων ότι σε έπω ότι αθώθηκε. Ότι δεν έβρισε τον ΠΕΟ, τι. Ναι, ότι δεν. Ενώ υπάρχει κανονικά. Δεν συνιστά παράπτωμα. Είχε δικαίωμα να είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ το σκεπτικό της απόφασης. Ναι. Της υποτοβάθημα του μονομελούς πειθαρχικού της Super League έγραφε ξεκάθαρα. Στο 35ο του αγώνα διακόπη για 3 λεπτά διότι ο αντιπρόεδρος και έχουν διαπίστευση μπλα μπλα μπλα. Ναι, ναι, ναι. Καλαπαπάς. Η σύλληψη του περιβάλλοντα χώρο. Παρέθεση Ταρτάν. Στο Ταρτάν. Έτσι, ναι. Έτσι γράφονται οι αποφάσεις. Ναι, ναι, ναι. Αν τα ακούει και η Επιτροπή. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τη στιγμή εκείνη ήρθε σε έντονη φραστική αντιπαράθεση ανταλλάσσοντα ύβρι όπω άντε. Όπανο. Θα σε αυτό με το δηλωμένο ζερμινέα ομάδα τη γηπεδούχου Αχιλέα Μπέο. Δεν γίνεται αυτό. Και έρχεται η Επιτροπή τη ΕΠΟ και αθώνει τον Κώστα Καραπαπά. Άρα, παιδιά, μπορείτε όλο τον ομάδο να μπαίνετε. Να βρίζετε. Ναι. Μισό, όχι, όχι, περίμενε. Μήπω είπε καραβόπανο. Ξεσκονόπανο. Από ό,τι βλέπω εδώ. Ξεσκονόπανο. Από ό,τι βλέπω το σχετικό δεν είπε ούτε καραβόπανο ούτε ξεσκονόπανο. Τι είπε? Όπανο. Και το άλλο. Θα σε. Τυλίξω. Τυλίξω τι. Γαυγίσω. Και άντε τυλίξω. Γαυγίσω. Άντε στον Αχιλέα Μπέο. Άντε τυλίξω. Μήπως επειδή η εποχή ήταν Χριστούγεννα, μήπως ήταν ευχές. Άρα λοιπόν, πως όλες τις ομάδες. Μήπως ήταν ευχές. Γιατί έχει πέσει πολύ έτσι σαβουαρδί. Το είδαμε αυτό. Μέσα και το σκεπτικό απαλλαγής, ρε φίλε. Δεν μπορείς. Υπάρχει σκεπτικό απαλλαγής, γιατί η ΕΠΟ θα κάνει κανένα πεντάμινο για να αναφέρει και τα λοιπά. Γράφει μόνο ότι δέχεται τυπικά και κατουσίαν την έφεση, εξαφανίζει την εκαλούμενη απόφαση, μπλα μπλα μπλα. Διακρατεί και δικάζει τις υποθέσεις για γέλια. Τον ΠΕΟ, τι τον έκανε τον ΠΕΟ. Δεν αναφέρει κάτι για Αχιλέα. Μήπως δεν έκανε έφεση. Μπορεί να μην έκανε και έφεση. Σου λέει ο Αχιλέας, εγώ είμαι δήμαρχος. Τι με νοιάζει, εγώ θα τα πληρώσω. Κάτσε να μπω πριν κάνουμε στο διάλειμμα στην ΕΠΟ. Μήπως έχουμε καμιά νέα έτσι, απόφαση. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Απίστευτα πράγματα. Ξεσκονόπανο. Που πήγανε να. Και η πλάκα ποια είναι. Μπαίνω λοιπόν στο 10 φίλε και στα λοιπά και αθώος ο Καραπαπάς. Ορίστε. Άμα μου γράψεις και εσύ κανένα τέτοιο όμως στο τέλος, αθώος ο ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εγώ να δεις τα γράψω. Εγώ να δεις τα γράψω. Πάρτε τα! Όχι, όχι. Ξεσκονόπανα. Λοιπόν, πάμε στο break. Ωραίο ήταν αυτό με τον Καραπαπά. Πολύ ωραίο ήταν. Πολύ ωραίο. Μπείτε στο dialog.gr αν ξέρετε να διαβάζετε και να γράφετε άπτιστα. Γερμανικά και κατά προέκταση να μιλάτε κιόλας. Γιατί μόνο διαβάζετε και να γράφετε, ναι. Φαντάζομαι θα μιλάτε. Προσφέρει θέσεις εργασίας, Dialog σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια. Συνεργάζεται Dialog με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Πάρα πολλά προνόμια στους εργαζόμενούς της. Ακόμα και η εκπαίδευση 3 εβδομάδων είναι πληρωμένη από την Dialog. Ξαναλέω, dialog.gr. Ωραία, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Γυρίσαμε 2 ακόμα μηνύματα. Ναι. 8.33 στις 23 Δευτέρου κάθε οπαδός από ένα σακουλάκι άχνη στην είσοδο των ομάδων. Για να τους γλυκάνετε. Θα παγκοσμίως και θα εξηγηθούν και οι λόγοι. Να τους γλυκάνετε. Θέλετε. Άμα ρίχνει ζάχαρη κάτι σημαίνει. Να τους γλυκάνετε. Θέλετε να τους γλυκάνετε. Άρε. Άχνη. Αν έχετε το εμπιτσόσκυλο. Ή να περίμενε λίγο πριν να πεις. Η άχνη είναι ακριβή όμως. Προσέξτε. Πάρτε τις άλλες. Να πάρουμε άχνη κρυστάλλινη, την κλασική. Κρυστάλλινη, ένα ευρώ, ναι, ένα ευρώ, εντάξει. Ενώ η άχνη είναι λίγο πιο ακριβή. Ναι, αλλά η άχνη είναι πιο ελαφριά από την άλλη. Μην χτυπήσει κάποιον. Μην έχουμε, μην έχουμε κανένα θέμα. Να χωρίσουν γιατί έχει πολύ ψωμί. Με ζάχαρη. Σκέφτεσαι με ζάχαρη. Θα κολλήσουν όλοι. Κοίταξε, μπορεί να πει, ξέρω εγώ, ο Κυρσάβος ότι έχω ζάχαρο και από την άχνη δεν βλέπω. Όχι, όχι, φιλέ. Ο διαβητικός δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο διαβητικός τη ζάχαρη. Να το δούμε αυτό το θέμα. Πάντως θα έχει πολύ ψωμί υπόθεση από το πώς θα μπουν οι ομάδες και τι θα σκαρφιστεί ο Ολυμπιακός για να μην μπει στο γήπεδο καν. Εντάξει, δεν θα κάνει τίποτα, θα είστε κύριοι. Πρέπει να είμαστε κύριοι γιατί αλλιώς το μάτς ούτε καν θα. Όχι, θα ξεκινήσει, δεν θα μπει στο γήπεδο Ολυμπιακός. Λοιπόν, ναι. Το Ιβιτσόσκουλο επανέρχεται Χρύσανθε ναι. Και σου λέει ότι αν είχες Tinder από την παντόφλα που θα έτρωγες αντί για βαθύλακο στο πατρικό θα έμενες. Πρόσεχε, όλες τους ραντάρ έχουν. Για το Tinder, ε. Για το Tinder. Γι' αυτό δεν έχω. Μάλλον θα έχω Instagram, έχω Instagram. Έχει Insta, Insta. Insta έχω και yeah. Facebook. Και έχω και Twitter, το οποίο δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Ούτε ποτέ. Δεν μ' αρέσει. Πρέπει να το συνδέσεις για να βγαίνουν. Το έχεις συνδεμένο. Ναι, δεν το χρησιμοποιώ όμως. Εγώ δεν το βλέπω καθόλου. Το Twitter το χρησιμοποιούν πολύ οι ξένοι. Οι ξένοι, ε. Βέβαια. Μόλις είπα Instagram και τέτοια, βλέπεις τι γίνεται δίπλα μου. Το Instagram. Κατευθείαν. Αυτά με τα μέχρι τώρα. Το μοντέλο. Ναι. Για τον μπάσκετ τα είπαμε, δεν έχει να πούμε κάτι πιο σοβαρό. Κάνει αίσθηση η δήλωση του Λευτέρη Αρβανίτη στην κοπή της πίτας του ΑΣΥΓΜΑ. Τι είπε Κώστα. Χρύσανθε. Ναι.
Είπε ότι πολύ ύποπτα και περίεργα αποτελέσματα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Δίκιο έχει ο πρόεδρος. Στο πρωτάθλημα. Το έχουμε πει όλοι. Τα έχουμε υπόψη μας. Και θα ασχοληθούμε αν δεν ασχοληθούν αυτοί που πρέπει. Έπρεπε ήδη να ασχοληθούν αυτοί που πρέπει εδώ και καιρό. Μπορείς να μου χαϊδεύεις τα πόδια κάτω το τραπέζι. Και όσοι λοιπόν, έχουν ησυχία. Κώστα. Όσοι έχουν ησυχία. Πρέπει να βγουν προς τα έξω, γιατί όντως πολλά αποτελέσματα είναι κάτι περισσότερο από περίεργα. Πολλά αποτελέσματα. Και πολλά ακούγονται στην πιάτσα. Με εδώ, ονόματα, με συγγνώμη, ρε φίλε, βγήκε ο Παπαδογιάννης και τα έγραψε. Και στο ίδιο blog που τα έγραψε, τα ξεφώνησε. Δεν θα τα γράψω. Τα ξέρω, λέει, τις ομάδες και τα λοιπά. Τα κάνουμε, πρέπει να τα βάλουμε. Ναι, αλλά δεν. Δεν συγκινήθηκε ένας. Παιδιά, στο μπάσκετ έχει έρθει ο Τσακογιάννης, το έχετε αντιληφθεί. Ο γνωστός από τα στημένα στο ποδόσφαιρο. Κώστα, μήπως ξέρεις ποιες ομάδες είναι φίλος του. Δεν έχει. Δεν έχει. Τις ξέρει τις ομάδες του Κώστας και εγώ τις ξέρω, τις έχεις ακούσει. Και αυτές που θα ανέβουν είναι, Κώστα, έμαθα. Πιστοποιηθεί ακόμη κάτι τέτοιο. Να, δεν έχει πιστοποιηθεί. Και ούτε πρόκειται. Είναι φίλος του αθλήματος. Εμείς το γράψαμε πρώτοι. Ότι είναι φίλος του αθλήματος, τι. Οφείλει ο Εσάκε. Ο Εσάκε. Και ο Γαλατσόπουλος. Η ΕΟΚ. Και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Να μας πούν πώς έγιναν οι μεταβιβάσεις των μετοχών. Τι γίνεται με τα ιδιοκτησιακά των ομάδων. Τι είπα, λίγο πριν, τι είπα, Κώστα, στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής. Ναι, όπως είναι στο ποδόσφαιρο, να γίνει και στο μπάσκετ. Με τι είπα λίγο πριν, Κώστα. Εάν έχουν ολοκληρωθεί οι αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων κτλ. Κάποιον ΚΑΕ. Έτσι. Δύο συγκεκριμένων. Λέω εγώ. Δύο ξέρω κι εγώ, ναι. Ωραία. Λοιπόν, εάν έχουν νόμιμη παρουσία αυτή τη στιγμή. Με όλα τα τυπικά δηλαδή που χρειάζεται από τον νόμο. Ποια επιτροπή, πάνε να μου τη φάνε την επιτροπή που θα τους ρίξει. Πάλι επιτροπή, όντως. Ρε Στέργιο, περίμενα να σωθούμε πρώτα και μετά. Γι' αυτό φίλε το κάνουνε. Ο ΠΑΟΚ θα σωθεί στο παρκή, Χρυσάνθε. Δεν το βλέπω. Οι δύο παίκτες που πήρα είναι σούπερ. Είναι. Απορεί πολλοί κόσμος που τους είδε με τη Σαραγώσα γιατί έφυγε ο Νόλς και ο Γουίκινς. Αλήθεια. Εγώ ήταν το πρώτο παιχνίδι. Το δεύτερο, δεν παίξαμε Παναθηναϊκό. Προσαρμογή. Αν παίξαμε Παναθηναϊκό, δεν. Πόσο έλειξε εκείνο? Προσαρμογή. Με τον Παναθηναϊκό. 40. 117-78. 40 είναι αυτό. Πόσο είναι? 22 και 17 πόσο κάνει? 31. 22 και 17. Λοιπόν. 39. Τα παιδιά αυτά θα είναι έτοιμα. Εντάξει, κάποια άλλη γενομένη. Κάποια άλλη χάσανε 130-81. Χρήσανθε. Όχι εγώ. Εσύ. Και τα δύο παιδιά τα καινούργια και τα παλιά την Κυριακή θα διαλύσουν τον Κολοσσό Ρόδο. Και θα κάνουν ένα ακόμα βήμα προς την Κυριακή. Το πιστεύεις? Το πιστεύω, ναι. Δεν θέλω να πιστεύω το αντίθετο. Άλλο αυτό. Ναι. Ο Άρης τι θέλει, τον ΠΑΟΚ και τον Κολοσσό. Θα το διαλύσουν. Ο Άρης θέλει τον ΠΑΟΚ. Να κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ θέλει ο Άρης. Πιο πολύ. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα τις κάνει τις νίκες. Κολοσσός. Ο ΠΑΟΚ έχει εύκολο πρόγραμμα. Σχετικά. Ναι, αλλά μα χάσατε τον Κολοσσό, τι εύκολο πρόγραμμα έχει. Α, χάσατε τον Κολοσσό. Ο Κολοσσός έχει 6 καλύτερα, και ο ΠΑΟΚ έχει 5. Καλύτερα Μαργαρίτα. Ο Κολοσσός έχει 6 και ο ΠΑΟΚ έχει 5. Και ο Άρης 5 έχει. Και ο Άρης έχει 5. Απλά ο ΠΑΟΚ έχει 5 στην έδρα του, μπορεί να τα πάρει και τα 5. Εάν και να σωθεί. Κερδίσει ο Κολοσσός, πάει 7. Και παίζει με τον Άρη την άλλη εβδομάδα και πάει 8. Ουσιαστικά δηλαδή ψηλό. Παίρνει πολύ σημαντική ανάσα και αφήνει τον ΠΑΟΚ στις 5. Ο ΠΑΟΚ αν χάσει, αντίο. Λες. Φυσικά. Θα πάει με την πλάτη στον τοίχο να πάρει δύο εκτός. Σε Λίμνο και Ρέθυμνο. Θα κερδίσει και με διαφορά. Ας κερδίσει μία και αν πάρει και διαφορά, καλό θα είναι. Λοιπόν, αυτά για το μπάσκετ. Έχει αρκετά έτσι, παιχνίδια με ενδιαφέρον στη Σούπερ Λίγκα που θα την θυμηθούμε και πάλι το Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα πάλι. Λογικά με Μαρού, Παρκούδη, Σκεπτικά κτλ. Κτλ. Ολυμπιακός Ξάνθη. Ωραίο μάτς. Απίστευτο αυτό. Μπράβο τον πρόεδρο του Άρη. Τι έκανε εναντίον μας. Που αναδημοσιεύει το δημοσίευμα του All About Άρης. Ότι στην ατζέντα που θα πάει στη FIFA θα πρέπει να είναι και το θέμα του Άρη. Είναι υποχρεωμένοι να έχουν το θέμα του Άρη. Ποιο απ' όλα. Αυτό. Το τωρινό. Με τις μεταγραφές. Της παλιάς ΠΑΕ. Του συστών. Ναι. Είναι υποχρεωμένοι να τελειώσει μια και καλή το θέμα, όχι μόνο για τον Άρη. Για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί αν ισχύσει αυτό με τον Άρη, μετά θα πάρει μπάλα και όλους τους υπόλοιπους. Δεν το έχει αντιληφθεί ο κόσμος το μέγεθος του συγκεκριμένου ζητήματος. Σωστό. Στη Λίγκα, βέβαια, που είναι και ο πρόεδρος που είναι ένας εξαιρετικός νομικός και είναι της ΑΕΚ, ο κύριος Λισάνδρου,
που έχει αντιληφθεί το μέγεθος του θέματος, ναι. Γι' αυτό είναι αρρωγή στον Άρη. Και θεωρώ ότι με την ΕΠΟ και τα λοιπά δεν έχει καμία ουσία και αξία να ασχοληθούμε περισσότερο με τον κύριο Γραμμένο, γιατί μετά και τη χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και τις εξελίξεις, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε άλλη διοίκηση στην ΕΠΟ. Όταν λέμε πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα. Πόσο πάει, δεν γίνεται. Σε δύο εβδομάδες. Δεν γίνεται. Με άμα έρθει η FIFA και η UEFA. Πώς δεν γίνεται. Να μην φεύγετε. Προσωρινή διοίκηση, επιβάλλω εγώ. Η FIFA και η UEFA. Bye bye, Βαγγέλης. Και ποιο είναι βάλει πρόεδρο. Εμένα. Και εμένα. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν συγκεκριμένα. Υπάρχουν. Πού να ξέρω εγώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλεγα Ολυμπιακός Ξάνθη. Αυτό και αν είναι φοβερό μάτσε. Τι timing είναι αυτό. Σάββατο, αύριο δηλαδή στις 7.30. Αύριο κιόλας. Αύριο, 1-10 Ολυμπιακός. Ποιο μάτσε. Ολυμπιακός Ξάνθη. Δεν γίνονται αυτά. 0-0 ημίχρονο, θα έχει επισκέψεις στο ημίχρονο. 0-0 ημίχρονο. Θα κλείσουν οι κάμερες. 0-0 ημίχρονο. Σου λέω, 0-0 ημίχρονο. 4-0 στο 10 θα είναι. 12-0 θα λήξει το μάτσε. 4-0 στο 10 θα είναι. Καλά, εντάξει. Θα δεις τι θα γίνει. Εγώ ξέρω ότι η Ξάνθη είναι μια σφιχτή ομάδα. 4 φορές την κέρδισα. 4! Όχι μία! 4 φορές! Εγώ σου λέω θα έχει ενδιαφέρον αν θα είναι το ημίχρονο 0-0. Μπορεί να κλείσουν οι κάμερες, μπορεί να έχουμε επισκέψεις στους διαιτητές. Έχουν συμβεί και άλλες φορές στο συγκεκριμένο γήπεδο. Λοιπόν, Βόλος Λαμία. Να σε πάρω να φύγουμε, Κώστα. Σάββατο Βόλος Λαμία. Βόλος Λαμία. Ωραίο μάτς. Πάρα πολύ ωραίο. Τι θα βγει αυτό, λες? Τι θα βγει αυτό. Εγώ νομίζω ότι. Ένα χικάκι έτσι ωραίο μαζί, αγκαλιά, αγκαλιασμένη, Δεν ξέρω, δεν είναι εντελώς αντιεμπορικό. Δεν θα κάτσω να το δω. Θα κάτσω να δω όμως την ίδια ώρα το Όφι Λάρισα. Νομίζω έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Ενδιαφέρει και τον Άρη. Το Όφι Λάρισα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. 1,87 ο άσος του Όφι. 2,25 το Βόλος Λαμία. Καλό είναι ο άσος του Όφι. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Σαββάτου. Όφι Λάρισα, νου που σου Βόλος Λαμία. Εδώ. Ναι. Συγγνώμη, Ολυμπιακός Ξάνθη over 3,5. Θα δώσουμε προγνωστικά. Δεν είναι άσχημο. 2-10. Καλό είναι. Over 4,5-3,45. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Σταύρο που λέει άσο και under 3,5. Και under. Ολυμπιακός Ξάνθη. Και under 3,5. Πώς άντερ, αφού είπαμε 3-0. Θα θέλουν να την. Αυτό. Δεν μπορούν, εντάξει. Να τη διακορεύσουν. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν, όχι. Να. Άσο και under 3,5 είναι μια χαρά. Ποιο. Ολυμπιακός Ξάνθη. Τι λες, εσύ παίξε over 5,5 Ξάνθη. 5-0 θα λήξει το μάτς. Over 3,5. Εδώ μας είπε την άλλη φορά ο Κόλκας στο Ολυμπιακό Άρης Under 2,5 τις κάρτες και πήρα 4 μόνο εγώ. Ναι, συγχαρητήρια. Άσε, λοιπόν, θα την διαλύσουν. Καλά. Να ξέρεις. Και εγώ έτσι νομίζω. Κυριακή στις 3 Άρης Πανιώνιος. Over 6,5 θα το παίξω. Θα τη διαλύσουν, 1-0. 6-1 θα λήξει το μάτς. Καλά. Ποιο θα βάλει γκολ. Ξανά δεν μπορεί να βάλει γκολ σε οικογενειακό διπλό, Κώστα. Ο Φασίδης. Θα πει αυτό και θα κάνει κανένα μαρκάρι αυτό με τον Άρη στο τρίτο λεπτό και θα γίνει το έλα να δει. Αν σκεφτεί, ο Πάοκ αυτό το μάτσο μόνο να κερδίσει έχει. Να μπει δηλαδή καμιά Ξάνθη και να είναι δραπανηφόρα, να του βρίζουν αυτοί, να πετάξει κανένα τίποτα και να γίνει χαμό. Ο Φιλάρισα τι έδωσε. Άσο. Άσο, ναι, άσο. Θεωρώ, φίλε, ότι θα πάρει το χείο Κούγια, να ξέρει. Δεν θα πάρει τίποτα Κούγια. Και θα κάνει πιο εύκολο το έργο μου. Σε βολεύει, αυτό το λε. Μέχρι τώρα ό,τι με βολεύει έχει γίνει στα παιχνίδια των άλλων. Μέχρι και ατρόμητσα από τον Πανιόνιο, Κώστα, αν θυμάσαι. Θα κερδίσει ο λέω, σωστό. Ο Όφι, 1,87. Εγώ λέω Λαμία, δεν λέω τίποτα. Και να κερδίσει ο Όφι 6 είναι στα play-off, δεν είναι 5. Εντάξει. Πρέπει να με περάσει κι άλλο ένα. Γκολ και over. Μάλιστα. Όχι, εγώ λέω 1-1. Πάμε, άλλο. Άρης Πανιόνιος έχει την Κυριακή, 3 ώρα. Χ. Στο Κλεάνης Βικελίδης. Καραβόπανο, καραβόπανο! Καλά, ξεσκονόπανο. Εσύ τι νομίζεις? Χι μίχρονο θα πω, παιδιά, εγώ. Όπα. Χι μίχρονο, λες. Πόσο δίνει, καλό. Δυνατά μπαίνω στα μάτια. Καλό. Να αντέξει ο Πανιόνιος ένα ημίχρονο. Δυνατά μπαίνω στα μάτια. Ημίχρονο. 3-0 στο ημίχρονο. Μια χαρά. 3-0 στο ημίχρονο. Με ποιον θα τα βάλει, Ξανθέ? Με αυτού τα βάζω πάντα. Ο Ντουρμισάη σκότωσε την πρώην ομάδα και τέτοια. Ναι, σωστό. Αστέρα Τρίπολη Πανετολικό. Παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. 2-0-7. Είναι περίεργο αυτό το μάτς. Είναι καλό τα τελευταία 4 μάτς. Καταρχήν ο Πανετολικός. Τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Όχι μόνο αυτό. Ο Ρώσα, ρε φίλε. Το Ρώσα τον πήρα τον Ατρόμητο. Ο Ντάουτο και ο Ντάουτο το έχει μεγάλη όθηση. Γιατί λέγανε. Γιατί λέγανε ο Πανετολικός και τα λοιπά. Η χειρότερη ομάδα. Ναι, αλλά πήρε 5 παίκτες πεκταράδε. 9 μεταγραφές έκανε. Και πήρε 5 παίκτες που είναι τη μεσαία τάξη.
ο Πανετολικός. Εγώ πιστεύω ότι ένα γκολ θα βγάλει. Εγώ λέω θα βγάλει και διπλό, φίλε. Σκοράρει, οπότε... Εγώ λέω θα βγάλει και διπλό ο Πανετολικός. Τρίπολη, Πανετολικός. Δεν ξέρω να βγάλει. Αφού η Τρίπολη θέλει να πλησιάσει την Εξάδα. Καλά, εντάξει. Μετά το χι στη Λαμία. Δύσκολα, Έπαιζε και κύπελο. Δύσκολα, Έπαιζε και κύπελο χθες. Κύπελο. Φίλε, μιλάς μέσα στο στούντιο. Ακούγεσαι στο μικρόφωνο, δηλαδή πραγματικά. Βάλτε μια κάμερα εδώ πέρα. Ναι, έχει κάμερα. Όχι, να βλέπει και ο κόσμος. Την Έλληνα τραβάει όμως. Όπου πάει η Έλληνα πηγαίνει και η κάμερα. Γι' αυτό το είπα, Βρεσάλια. Αν να βλέπει ο κόσμος την Έλληνα. Αυτό το είπα, Βρεσάλια. Θα την κάνω live στο Facebook, καλά, Έλληνα. Ναι, κάνε. Έτσι δεν έχουμε εκπομπή. Όχι. Όταν μιλούν εκπομπή. Ακροματικό θα έχουμε και τηλεθέαση πλέον. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Ατρόμητος ΑΕΚ, ένα πολύ ωραίο διπλό. Λέω εγώ. 2-0-5. Ο Ατρόμητος δεν βλέπετε. 2-0-5, όντως, ωραίο. Δεν βλέπετε ο Ατρόμητος. Καλό, καλό. Εδώ και ένα μήνα, ενάμιση. Καλό. Ο Σάββας Παντελίδης δεν έχει βρει τις ισορροπίες. Και το χ του. Άρα πώς δεν θα μπω στην εξάδα, ρε Στέργιο. Ποιος θα μπει. Εξάδα. Θα μπει ο Άρης, ποιος θα με περάσει. Ο μόνος τρόπος για να μείνω, ξέρεις ποια είναι. Η Λάρισα. Ξέρεις ποιος είναι. Ξέρεις ποιος είναι ο μόνος τρόπος. Δεν ξέρω, χρειάζεται. Να πέσει η Ξάνθη και οι βαθμοί της να επιστραφούν. Εγώ είμαι ο μόνος που την έχει κερδίσει δύο φορές. Όλοι οι άλλοι έχουν ισοπαλία, ήττα κτλ. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ούτε είναι σαν θεωρία. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Καταρχήν απαγορεύεται η επιστροφή των βαθμών. Ναι. Με βάση το. Τον κανονισμό. Με βάση τους σοβαρούς κανονισμούς που έχει το ποδόσφαιρο. Και που τηρούνται πάντα. Και δεν αλλάζουν ποτέ. Αφού το λέει ο κανονισμός. Κυριακή στις 7.30, αφού έχουμε δει τη νίκη του ΠΑΟ και του Κολοσσού, θα δούμε μετά από μισή ώρα και το μάτι της Παναθηναϊκού. Αυτό παρεπτόντως πώς το βλέπεις το μάτι. Θα τα πούμε μετά στο τελευταίο μέρο, να μιλήσουμε και λίγο για μπαλίτσα. Να δούμε λίγο τα παιχνίδια. Το διπλό του ΠΑΟ. 3.90 ο Παναθηναϊκός, 3.15 το Χ. Δύο φράγκα το γκολ. Ο ΠΑΟΚ σκοράρει εδώ και 54 συνεχόμενα παιχνίδια μέσα έξω. Ένα γκολ θα βγάλει λογικά. Στον Παναθηναϊκό θα βγάλει. Ο Παναθηναϊκός θα βγάλει και αυτός γκολ. Θα βγάλει. Έχει θέμα το Παναθηναϊκός αμυντικά. Ναι, αλλά επιθετικά είναι καλός. Έχει στρώσει αρκετά. Οπότε στοιχηματικά το γκολ μοιάζει το πιο έτσι ελκυστικό στοίχημα. Και δύο μονάδες, μια χαρά. Ωραία. Εσύ που τα έχεις κιόλας, βάζεις 5.000 ευρώ, παίρνεις 10. Ω, άνετα. Παίρνεις 10. Ότο Καλογεράς μαζί μας. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, το κορυφαίο συνεργείο, τρία καταστήματα στην ουσία. Ένα θα πάτε δυτικά για να φτιάξετε το αυτοκινητάκι σας, καμιά γρατζουνίτσα αν έχετε, κανένα χτυπηματάκι ή καμιά χτυπηματάρα. Ότο Καλογεράς εκεί στην ωραίο Κάστρου, τη λέω σωστά, ναι, Στέργιο. Ναι. Λοιπόν, στην παλιά συμμαχική ωραίο Κάστρου, τώρα το είπα σωστά. Λοιπόν, ή υπάρχει και στην Λαμπράκη, θες άμα τίποτα κατεβήκατε στην πορεία και τα λοιπά και γρατζουνίστηκε το αυτοκίνητό σας, θα πάτε Καλογερά να σας το φτιάξει στη Λαμπράκη και αν μένετε ανατολικά μπορείτε να πάτε 14 χιλιόμετρο Θέρμης Θεσσαλονίκης. otokalogeras.gr και φυσικά η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, Mr. Gold, 62-85-86 για τις παραγγελίες σας και δεν υπάρχει μόνο πίτσα στο κατάστημα και μακαρόνια μπορείτε να φάτε και σαλάτες αλλά και μαγειρευτά, ρωτήστε τον σεφ. Και θα σας πει. Και ένα ερώτημα που θα απαντήσει ο Χρήσανθος μετά το διάλειμμα. Το πετώ και τώρα. Από τον 283. Χρήσανθε, τι έγινε με UEFA, FIFA. Στείλαμε κανένα δικηγόρο εκεί. Θα υπάρξει κάποια κίνηση. Ενδιαφέρον για ξένο παίκτη εντός Ελλάδος υπάρχει. Ο φίλος ο 283. Η απάντηση, φίλε, μετά το διάλειμμα. Δώσε τώρα την απάντηση. Όχι, πάρα πολύ. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Για να έχει ενδιαφέρον, βέβαια. Την έχω ήδη απαντήσει, η απάντηση, βέβαια. Μετά το διάλειμμα. Όχι, να είμαστε σύνομοι, όχι. Σύνομοι. Δεν κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα. Σύνομοι. Α καμιά επιτροπή μας αποκλείσει. Λοιπόν, πάμε. Αν κάποιο μέρος θέλει να βγει τη επιτροπή, 2-3-10-2-10-3-8. Αν ψάχνετε το νούμερο, εδώ είμαστε, παιδιά. Λες να κάνουμε είμαστε ανοιχτό ραδιόφωνο. Την πρώτη συνέντευξη με Μαρούπα. Τόσα χρόνια μόνο άλλοι την κάνουν. Έχουμε να ρωτήσουμε πολλά πράγματα. Έτσι, θα τη φέρω στούντιο. Για τον κύριο Σόρα έχω κάποιες απορίες. Σόρα. Μάλιστα. Υπάρχει τράπεζα της Ανατολής, τα δισεκατομμύρια, τι γίνεται. Ούτε αυτά τα έχουμε ακούσει. Και εκεί απ' έξω ήμασταν. Πουθενά. Πουθενά, ανύπαρκτε! Ναι, ρε φίλε. Ψάξτε, είσαι μια μετοχή της Ανατολής τράπεζα. 600 δισεκατομμύρια είναι, μας περιμένουν. Μία μετοχή να έχεις, τελειώσαμε. Κλείσε να πάω να κάνω μια ανάληψη από την τράπεζα Ανατολής. Την εδώ απάντηση. Είμαστε. Ποια απάντηση. Α. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει καμία μεταγραφή ο Άρης, λέει η ΕΠΟ. Ούτε εντός. Ενώ πριν μια εβδομάδα. Ναι, ούτε εντός. Ενώ πριν μια εβδομάδα έλεγε. Όχι έλεγε. Έβγαλε απόφαση. Δεν έλεγε ότι μπορεί. Είναι ο παραλογισμός, δε φίλε. Εντάξει. Είναι ο παραλογισμός αυτής της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Οι τύποι αυτοί αθώωσαν τον καραπαπά. Για να μην λέτε ότι λέω μόνο για τον Άρη. Ενώ έχει πει αυτά που λένε. Και εγώ ψάχνω από το δίκιο μου. Ναι, λέει ο φίλος. Θα στείλουμε κανένα δικηγόρο. Τι θα γίνει.
δεν μπορεί. Υπάρχει κάποια κίνηση. Να ξέρει ο κόσμος. Καμία ομάδα δεν μπορεί να έχει απευθείας συνομιλία με τη FIFA ή την UEFA. Όλα γίνονται μέσω ΕΠΟ. Ο Ολυμπιακός μπορεί να μπορεί λόγω του. Δεν μπορεί επίσημα. Επίσημα δεν μπορεί, είναι επίσημα. Ακόμα και η καταγγελία που έκανε ο Ολυμπιακός εκείνη τότε πριν 15, πριν κανένα μήνα, 1,5, πότε ήταν που είχε βγάλει αυτές τις 15 σελίδες, 25, 35, 185, μέσω ΕΠΟ πήγε. Δεν μπορεί να πάει απευθείας. Το αν μπορεί τώρα ο Καρυπίδης να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει με τον Θεοδωρίδη ή τον Ιφαντίνο, είναι κάτι άλλο. Εγώ σου λέω θεσμικά τι μπορείς να κάνεις, για δικηγόρους μιλάει. Ο Άρης το έχει το θέμα και το παρακολουθεί. Έχει βάλει φάκελο, έχει στείλει συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες αφού, αλλά όλα πρέπει να γίνονται μέσω ΕΠΟ. Εκεί βλέπω ότι υπάρχει μια δυστοκία. Αριθμία, Βαγγέλη μου. Γι' αυτό την άλλη εβδομάδα, σε 15 μέρες, Βαγγέλη μου, που θα επιστρέψει εδώ να ασκήσει τη δικηγορία στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε πώς θα γίνουν τα πράγματα. Υπάρχει μια επικοινωνία σήμερα, μήπως και αντιληφθούν, μήπως καθαρογραφεί, γιατί υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Δεν έχει καθαρογραφεί, τον τουρμισάει ακόμα. Αυτοί που τα καθαρογράφουν, τι κάνουν. Αλήθεια. Ανάλογα με το τι θέλουν να πετύχουν, Κώστα. Τώρα... Αν ήταν να του πάω, α πούμε, εγώ λέω θα έχει καθαρογραφεί τη Δευτέρα στην ΕΠΟ. Στέργιο, μην βιάσει. Θα έχει καθαρογραφεί τη Δευτέρα. Αν το χρειαζότανε. Εδώ έγινε τροπολογία, γράφτηκε σε μια μέρα. Άμα θέλουν, τρέχουν και στην Ελλάδα τα πράγματα. Αν δεν θέλουν, αυτό και εκείνο και δεν μπορεί και. Τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή είναι για το Συγκέρκι. Μαρούπα Αρκούδη. Αρκούδη Μαρούπα. Τι λένε τα παιδιά μας πάλι, και άλλα είπανε. Εντάξει, η Μαρούπα έχει πιο πολύ το επικοινωνιακό. Ο Αρκούδης είναι λίγο πιο πίσω. Η Μαρούπα έχει και τις επαφές, ρε φίλε, εντάξει. Τόσα χρόνια είναι. Είπε μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της εισήγησής του Αρκούδης. Άρα είναι εισήγηση. Λοιπόν, υπάρχει παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ναι, πάρα να πάμε και σε αυτά. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Ξαναλέω, πάρα πολύ δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός είναι στο καλύτερο timing των τελευταίων 2 ετών, θα πω εγώ. Οι μεταγραφές που έχει κάνει, χωρίς να είναι λαμπερές, φαίνεται πως έχουν καλύψει αρκετές από τις αδυναμίες της ομάδας του Δόνη. Δεν είναι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, αλλά με βάση τη φόρμα που έχει και τον ενθουσιασμό που υπάρχει, αν ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός πρέπει να είναι, η γκέλα είναι ορατή και πιθανή. Και εγώ ξαναλέω, δεν νομίζω η ομάδα να έχει μείνει ανεπηρέαστη από όλο αυτό το πανηγύρι που έχει στηθεί γύρω της. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό έχει επηρεαστεί και σε ποιο έχει διατηρήσει την ηρεμία της, την υφαλιότητά της και την δίψα της να πάει να πάρει τη νίκη. Πιστεύεις ότι επηρεάζεται ο Ίγκασον τώρα ή ο Βαρέλα από αυτά? Επηρεάζεται όμως ο Πέλκας, ο Βιερίνια, ο Πασχαλάκης, ο Γιαννούλης. Πάντως με το Βόλο. Και κάνουν κουβέντα στα. Όχι, με το Βόλο είπε ο Λιμιός. Υπήρχε τοποθέτηση, το ρώτησαν και λέει δεν το ήξερα. Όχι, δεν το ήξερα, το άκουσα, Χρήστε. Και εγώ είπε το άκουσα. Η δουλειά μας είναι άλλη. Είπε δεν το ήξερα, το ρώτησε ο Σταύρος. Ο Σταύρος το ρώτησε κιόλας. Είπε δεν το ήξερα. Δεν το ήξερε εκείνη την ώρα γιατί βγήκε από στις 6 γι' αυτό. Είναι ρε, καλά, εγώ είπα κάτι άλλο. Μετά, λίγο αργότερα είπε δεν, η δουλειά μας είναι λέει, να παίζουμε μπάλα και όχι να σχολιάσουμε. Ναι, το είπε. Απλά είπε δεν ήξερα την απόφαση. Ο παίκτης. Πολλοί ξένοι τα τελευταία χρόνια νομίζω σε όλες τις ομάδες. Ξέρουν 2-3 ιστοσελίδες, μπαίνουν μέσα, διαβάζουν, τα πετάνε στο Translate. Δεν σου λέω ότι διαβάζουν κάθε είδηση που υπάρχει. Σκέφτεσαι τι διαβάζουν τώρα. Βλέπουν τη Μαρούπα. Νομίζω ότι δεν έχουν διαβάσει τη Μαρούπα, αλλά γενικότερα τα άλλα. Τι ρεπορτάζ διαβάζουν? Δηλαδή, όλα τα ρεπορτάζ διαβάζουν, φαντάζομαι... βλέπουν ένα κύριο με μουστάκι, τη Μαρούπα, τον Καγκάτσι, τέτοια. Δεν σου λέει τι γίνεται. Δεν μπορεί να είναι ο πιο αδιάφορο παίκτη του ΠΑΟΚ. Ένα ξένο για παράδειγμα. Ο Ζαμπά. Ναι, και ο Ζαμπά ακόμα θα ρώτησε κάποιον. Τι είναι αυτό? Μάτος. Τι πάνω είναι αυτό? Οι οπαδοί μας γιατί χθες βγήκαν στον δρόμο? Δεν κάτι... θα τον είπε ο Μάτος. Θέλω να μας... Εντάξει. Η ομάδα έχει επηρεαστεί, ξαναλέω. Το ζήτημα είναι να μην έχει επηρεαστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να χαλάσει την απόδοσή της, που σύν τις άλλες δεν είναι καλή το τελευταίο διάστημα. Το ανερώ το Ζαμπά και βάζω τον Μπίσεσβαρ. Πιστεύω, φίλε, ότι θα περνούσε η τέτοια η πορεία και ο Μπίσες βάζεται με τη μαστίχα από έτσι. Ωραίος να πεις. Δεν χαμπαριάζει. Χαμπαριάζει. Απλώς δεν το βγάζει στον αγωνιστικό χώρο. Έχω κάνει μια κουβέντα μαζί του. Τελευταία δεν βγάζει τίποτα στον αγωνιστικό χώρο. Τελευταία είναι η. Από το μας με τον Άγιαξ και μετά. Που έκανε ματσάρα στο μάτς εκεί. Και στα δύο. Έκανα στο δεύτερο, εντάξει, πήρε να πάρει μόνο του. Το εδώ δεν το είδα, πετούσαμε για κάποιον. Είχαν φτάσει μάλιστα οι Ολλανδοί με βάση την απόδοση σε εκείνο το μάτς. Ορισμένες σελίδες να γράφουν ότι μήπως πρέπει να δούμε και τον Μπίσεσβαρ και την Εθνική Ολλανδίας.
που είναι, εντάξει, είναι οξύμορο γιατί ξέρουμε όλοι ποια είναι η εθνική Ολλανδία, αλλά είχε φτάσει στο σημείο αυτό. Από τα μάτια γίνεται και μετά, δεν υπάρχει business bar στον αγωνιστικό χώρο και δεν ξέρεις υπάρχει γιατί. Ούτε ένα μάτι που να πει κάποιο ναι, αλλά σημαίνει το μάτι ήταν καλό. Δεν ξέρεις γιατί. Δεν ξέρω γιατί πραγματικά. Έχει έρθει ο Ντουάρτε στην πόλη. Ναι. Και ξέρει τι συνεπάγεται αυτό. Δύσκολα είναι ο Μπίσε να ξέρει. Παρέα κάνουν. Είναι και οι δύο από το Σουρινάμ. Δεν είναι μόνο Ολλανδοί. Όχι, το Σουρινάμ είναι ο άνθρωπο. Μεγάλωσε στο Άμστερνταμ, εκεί γεννήθηκε. Μπράβο. Εκεί είναι ρίζο το, από το Σουρινάμ. Και μπορεί να παίξει λίγο στην εθνική, τον σκέφτονται οι Σουριναμέζοι. Που δεν νομίζω να έχουν και καλύτερου από τον Μπίσεσβαρ. Όντω. Τώρα, αν θέλει να πάει ο Μπίσεσβαρ στο Σουρινάμ, δεν ξέρω. Νομίζω πω όχι. Πάντω ο Βαρέλα δεν είχε πολύ κάψα να πηγαίνει κάθε φορά στο πράσινο κορτήρι. Και στα μισά μάτς, πριν τα μάτς αυτά, έβγαινε με πόνο στη μέση. Από την Τούμπα και δεν πήγαινε στο πράσινο κροτήρι. Και ο Ρόζ πάει, φίλε, στη Μαυριτανία. Εντάξει, ωραία είναι η Μαυριτανία. νομίζω είναι Βόρεια Αφρική. Ξέρεις, Μωρίσιους. Τη Μαυριτανία, ξέρεις που την είδα πρώτη φορά. Στον El Cid. Σ' αρέσει, ε. Ο El Cid, ναι. Πάρα πολύ. Ο El Cid που ήρθε εκεί και ήταν η Μαυριτανή με τα μαύρα όλα αυτά κτλ. Και ερχόντουσαν οι Μαυριτανοί να φάνε την Ισπανία εκεί πέρα τότε με τον Ισπανό. Έβλεπα. Εκπληκτική ταινία El Cid Costa. Ναι, βέβαια. Με Σοφία Λόρεν. Μια και μιλάμε για ταινίες. Είχε να δώσει. Έτσι. Είδα στο Netflix την άνοδο των Οθωμανών. Άντε πάλι, μας έπριξε με αυτό. Πάλι Οθωμανούς. Ναι. Έχουν κάνει οι Τούρκοι ένα απίστευτο σύριαλ. Τρίσταν και Κώστα. Άκου τώρα. Με απίστευτα ψηφιακά. Έχουν φτιάξει την Κωνσταντινούπολη, αυτό, μπάτζι κτλ. Και μπαίνουν και μας αυτόν. Ναι, και παρουσιάζεται ο Μωάμεθ ότι δεν έχει σφάξει κανέναν. Μπήκε αυλά, ήταν απλά ένα στρατηγός ο Μωάμεθ. Εντάξει, ας τα βλέπουμε αυτά, η δική μας Κώστα και Κρίζανθε. Παίζει στο Netflix στην Ελλάδα όμως αυτό. Όπως παίζει και το άλλο που είναι ο Χριστός γκέι. Και φέρνει στο σπίτι του έναν γκόμενο. Σε όλο τον κόσμο παίζει σειρά. Κόπηκε στη Βραζιλία. Ποιο, η σειρά. Όχι. Ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας γκέι. Εντάξει, έχουμε ξεφύγει τελείως. Η ελευθερία, δηλαδή. Πραγματικά η ελευθερία δεν έχει ξεφύγει κάπως. Τι σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Είναι κόλπο της παγκοσμιοποίησης, Χρυσάνθη. Εδώ και χρόνια πάντως οι Τούρκοι έχουν ειδικό κονδύλι στον προπολογισμό για σειρές και σε όλο τον κόσμο απλώνονται. Ενώ εμάς μόνο ποιος. Ποιος. Ο Ιβάν με το κόκκινο ποτάμι. Τον στηρίζω σε αυτό, να ξέρεις. Τον στηρίζω. Κόκκινο ποτάμι, βλέπω. Πάντα. Λοιπόν. Το βάζω την ώρα που είναι η αθλητική εκπομπή του Open σε replay για να μην βλέπω την αθλητική εκπομπή του Open και μου ανεβαίνω για να λάβω τα λόγια. Αλήθεια να σε ρωτήσω κάτι, θα το πω στο Σταύρο, φίλε, πραγματικά. Γιατί δεν με έχουν και εμένα εκεί. Πάλι παρέμβαση. Ή δεν με έχουν και εμένα. Έχουν Κόλκα Βασιλόπουλο. Τα ίδια πράγματα λένε Κόλκα Βασιλόπουλο. Γιατί δεν βάζουν εμένα να έχουν μια διαφορετική άποψη. Πες τον λίγο. Θα πάρω τον Ιβάν τελείω. Θα πάρω. Να βάλουν και εμένα να μιλάω. Να λέω για τον Άρη. Πάρε το Βέργη. Ή ό,τι λένε να λέω το άλλο. Ή να γίνω ο Μητρόπουλος. Μπορείς να πας, Χρήσατε, ή στο One ή στο Mega. Δεν πάω στο One. Να πας στο Mega. Στο Mega το σκέφτομαι, είναι καναλάρα. Έτσι, μπράβο. Ήμουν στον Αλφα, στέριο 3,5 χρόνια. Λοιπόν, για να κλείσουμε τα του Παναθηναϊκού. Και ο Σούκης ήταν στον Αλφα Digital. Ο Κρέσπο που με είναι εκτός, αναμένεται ναι, εξετάσεις. Δύο μήνες. Να δούμε το μέγεθος του προβλήματος. Τι έγινε, γιατί μας τον κρύβατε για τον Κρέσπο, δεν μας το λέγατε. Δεν έχουμε κρύψει τίποτα, Χρυσάδε. Κανονικά στη διάθεση του Φερέρα, ο Μάτος, ο Βιερίνια και ο Αγκούστο. Το ιατρικό σας team, εντάξει, ένα μήνα έλειπε ο Κρέσπο. Μια χαρά είναι όλα. Τι? Όλα δουλεύουν όπως πρέπει να δουλεύουν. Ένα μήνα έλειπε ο Κρέσπο. Και τώρα ξαφνικά μας λέτε άλλους δύο μήνες ο Κρέσπο. Τι γίνεται, Κώστα. Μήπως υπάρχει κάτι, πρόβλημα στο παιδί, ναι. Μήπως, Κώστα, μήπως το παιδί έχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, το ιατρικό μας team είναι άψογο. 3,5 μήνες θα μείνει έξω ο Κουέστα, επέστρεψε στους δύο, με το σούπερ γιατρό που έχω, το Χάρη. Πάμε παρακάτω. Σηκώστα, έχεις γιατρό, δεν έχεις ομάδες. Ναι, πάμε στεριό. Αυτά δεν έχουν να πω κάτι για το. Δύσκολο μάτς. Δύσκολο παιχνίδι. Και νομίζω μετά από πάρα πολύ καιρό θα έχει κόσμο στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός. Νομίζω θα έχει 25.000, μπορεί και λίγο παραπάνω. Να έχει 30.000 κόσμο. Ωραία. Πάντως είναι το. Ουσιαστικά. Προτελευταίο δύσκολο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Όπου υπάρχει πιθανότητα να γίνει η γκέλα. Και μετά φυσικά υπάρχει το μάτς με τον Ολυμπιακό. Μαυρίκιο μου λένε, όχι Μαυριτανία. Άλλο Μαυρίκιο, άλλο Μαυριτανία. Άλλο Μαυριτανία. Άλλο. Μωρίσιους. Εκεί είναι. Ποιος?
Ο Ρόουζ. Μαυριτανία, εγώ νόμιζα ότι είναι. Όχι, Μαυριτανία είναι άλλο. Μαυρίκιος. Μαυρίκιος. Ο Μαυρίκιος. Εντάξει. Στην εθνική πάντως είναι διεθνής. Ο Ακροτήρης πάει ή δεν πάει καθόλου τώρα πλέον. Σταμάτησε. Σταμάτησε. Κουράστηκε. Δεν τον κάλεσε. Ο Ίγκανσον είναι στην εθνική. Παιχτάρα. Καλός παίκτης, να μ' αρέσει. Είναι ενεργό μέλος εθνικής. Και θα παίξει και στα μπαράζ του Μαρτίου. Νομίζω θα παίξει, αυτοί παίζουν με Βοσνία, νομίζω. Θα σε γελάσω. Στα μπαράζ. Όχι, χάνεις και Ίγκανσον δηλαδή. Ναι. Στα playoff. Δεν μασάει. Θα υπάρχει διακοπή προαθλημάτων. Είναι ημερομηνίες στη FIFA. Δίκαιος πρωταθλητής. Θα υπάρχει διακοπή. Μέσα στα playoff δηλαδή. Υπάρχουν παράθυρα, ναι. 1η Μαρτίου τελειώνει το πρωτάθλημα. Η Βοσνία και η Ισλανδία παίζουν πάρα πολλές ομάδες για τις θέσεις που μένουν για το επαιτειακό Euro. Μάλιστα. Στέργιο υπομονή, Κώστα, keep going. Αυτό τίποτα άλλο, λέει το Βιτσόσκυλο. Ναι, η Βιτσόσκυλο, να σου πω κάτι. Αυτό εδώ, παιδό, ο Μπρίζας, ο Μπρίζας 13. Ο Μπρίζας 10. Ο Μπρίζας 10 πετάει και τα λοιπά, τον αγαπάς. Ο Μπρίζας 10. Προσπαθείς να τον πάρεις με το μέρος σου. Δεν θα τον πάρεις όμως, να ξέρεις. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να τον πάρεις με το μέρος σου. Δεν γίνεται. Εδώ εντωμεταξύ λένε τώρα, παιδιά, σε ποιο πρωτάθλημα θα παίξει ο Αραούχο. Ο Αραούχο. Η ΑΕΚ πήρε τον Αραούχο στο Ναι, δανεικό. Καλή μεταγραφή. Τρίτη επιστροφή. Κοίταξε, αν. Καλό παίκτη. Πάντο κόσμο του αρέσει να επιστρέφουν έτσι παίκτε που έχουν ναι, προσφέρει. Αυτό πάλι ναι. Τώρα η κατάσταση του Αραούχο, το κίνητρό του. Εντάξει. Ξαναζεσταμένο φαγητό δηλαδή, λες εσύ. Όχι, μπορεί να είναι σε καλή κατάσταση ο Αραούχο. Και τώρα ο Ολυμπιακό ο 2,5 φέρει τον Καφού. Ο Καφού. Πω, το Βραζιλιάνο. Από τη Λέγκια Βαρσοβία, Πορτογάλο. Τον Καφού το θυμάσαι. Κάρλος Μιγγέλ. Με τον Σόκρατε. Κάρλο Μιγγέλ Ριμπέρο. Με τον Σόκρατε, όχι πιο μετά. Πεντακόσμιο Καφού. Πορτογάλο μέσα 26. Αυτό που πήρατε εσεί το αριστερό μπακ, η πεκτάρα που θα ερχόταν. Πού είναι στέριο. Δεν πήραμε χθε. Ο Σοάρε, ο Σοάρε. Πώ το λένε, ένα Πορτογάλο. Πού, γιατί δεν το πήρατε στέριο. Χάλασε, χάλασε. Έχουμε θέμα με το financial fair play. Να το. Και το λέγαμε εδώ και τρει μήνε ότι αν δεν πουλήσουμε, δεν θα αγοράσουμε. Δεν έφυγε κανένα, δεν θα φύγει κανένα, δεν θα έρθει κανένα. Πρόβλημα δηλαδή. Και θα μια χαρά. Ποιο να πουλήσετε αυτού του παιχταράδε που έχετε. Μισό λεπτό. Ο Γκαγκάτ δεν είπε στη Γενική Συνέλευση το Σεπτέμβριο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το Financial Fair Play. Ο Γκαγκάτ έχει πει, Χρυσάνδη, ότι είμαστε στα όρια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. 5 εκατομμυρίων θα υπάρχει πρόβλημα. Άμα δεν κάνει μεταγραφή ούτε των 100.000 δεν φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Ούτε 100.000 παίχτε πήρε. Πρόβλημα. Ο Άρης πήρε παίχτη. Με απαγόρευση μεταγραφών και πήρα. Δεν θέλει να πάρει τον 100, τον 300. Αν πάρει, θα πάρει τον 5 εκατομμυρίων. Αυτό λέει. Τον 300 και το συμβόλαιό του και τα παραλυκόμενα. Γιατί πρέπει να τον αγοράσει, δεν υπάρχουν ελεύθεροι ποδοσφαιριστές να πάρει. Πάρ του δανεικού. Κάντε ό,τι έκανε ο Άρης, Δεστέριο. Αν να δανειστώ και μετά να αγοράσω δηλαδή. Έτσι, σε μια μέρα. Ναι, για τυπικού λόγου. Γιατί να προλάβει, να προλάβει. Περίμενε. Γιατί δεν το έκανε. Όπα. Ποιο. Αυτό. Να παρουσιάζει δανεικού από τη Ρωσία κτλ. Ο ίδιο ο Ιβάν το είπε. Σε συνέντευξη τύπου. Ότι επειδή η φορολογία εκεί ήταν μικρότερη, το κάναμε έτσι. Με κακό. Αφού αν είναι σύνομο, γιατί να μην το κάνουν οι ομάδες. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί να μην το κάνουν. Να το κάνει. Αλλά δε, εγώ βλέπω ότι δεν έχει πάρει κανέναν παίκτη και δεν το λέει κανένα. Ούτε έναν παίκτη δεν πήρε. Και μου λέτε δεν έχω ανάγκη. Δεν, φυσικά δεν έχω ανάγκη, Ρεσικρίνα. Πώ δεν έχει. Σε ποια θέση ο κενό είναι. Στα στόπερ. Αν πάρει μια κόκκινη ο Ίγκασον, ποιο θα παίξει στόπερ. Παίρνει ο Ίγκασον την Κυριακή, κόκκινη. Πες μου την Τετάρτη στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ, ποιος θα παίξει στόπερ. Έχω τρεις ποδοσφαιριστές εισάξιους. Έτσι. Και δύο νεαρούς, πέντε στόπερ. Μα ο ένας μένει δύο μήνες έξω. Αν έχει πρόβλημα και ο άλλος πάρει κόκκινη και καπάρει και πάει και ο άλλος κόκκινη, δεν θα έχω κανέναν. Είσαι ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Εδώ ο Άρης έχει τέσσερα. Καλά, τα έχουμε πέντε. Πέντε εγώ έχω πέντε. Ο Μιχαηλίδης, ο Μιχάη, ο Κρέσπο, ο Ίγκασον και ο Βαρέλα. Τι θα κάνω δηλαδή. Ο Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης, ναι. Ο Μιχαηλίδης, ένας νέος, ναι. Τι θα κάνουμε. Μια χαρά είναι ο Μιχαηλίδης. Αριανή, τα ακούτε αυτά. Οι Αριανοί που λέτε παίκτες, δεν έχεις παίκτες. Και θα πάρει και πρωτάθλημα πάλι. Θα σου πω τι θα πάρει. Αμαλάχη. Θα σου πω τι θα πάρει, αλλά. Όχι. Τέλος πάντων. Στέριο, τι λέει, ρε. Στη Β' Εθνική κανονικά θα το έπαιρνε. Άνετα. Θα το έπαιρνε. Αν εφαρμόζονταν ο νόμος. Κανονικά. Αλλά από την κυβέρνηση και δεν. Όχι, μπορεί. Αν αποδεικνυόταν ένοχος και μετά. Ένοχος και... Όχι, αν αποδειχθεί ένοχος. Έτσι. Όχι, αν αποδεικνυόταν. Αν αποδειχθεί ένοχος. Αν αποδειχθεί ένοχος. Και χρειαστεί να γίνει εφαρμογή της τροπολογίας της κυβέρνησης, τότε εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε την κουβέντα. Υγεία να έχουμε. Να δω όμως αν έρθει η UEFA και το πει και η FIFA, θα τους βγάλετε μάφια κι αυτούς μετά. Άμα το πει η UEFA, πάντα ξέρουμε τι θα πείτε. Ο Θεοδωρίδης που ο μπαμπάς του είναι στο τέτοιο.
Πρέπει να βρείτε κάτι για τον Ιφαντίνο να πείτε, να ξέρετε. Δεν χρειάζεται, αυτοί μόνοι τα βγάζουν κατά κύριο. Σωστό και αυτό που λες. Και ο Μπλάτερ και ο Πλατινί. Η Λαθέρα αυτή. Ο Πλατινί εννοεί που βγήκε φωτογραφία αγκαλιά με τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτόν είναι τον Πλατινί. Εντάξει, Πλατινί είναι ρε φίλε. Δεν αγκαλιάζει το παράπτωμα, αγκαλιάζει τη λάμψη ω ποδοσφαιριστή. Α, εντάξει Κώστα. Τι ωραία τα λέω. Λοιπόν, καλό Σαββατοκυριακό. Νίκες στις ομάδες μας. Επιτυχίες παντού. Ηρεμία ευχόμαστε. Πλέον φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Ηρεμία. Να μην έχει να πάω Ολυμπιακό στην Κυριακή, Κώστα. Ναι, ρε φίλε. Στην Τούμπα. Ναι, ρε φίλε. Θα'ρθώ. Να έρθει. Θα'ρθώ. Πάμε μαζί. Πες στο γραφείο τύπου θέλω διαπίστευση. Η Εθνική Ελλάδος δεν θα πάει Αμερική μέσα στα playoff. Όντως. Ρε Σιέπο. Έχει λέει έσοδα λέει. Και στέλνει μέσα στα playoff τους διεθνείς να κάνουν δυνατόν ταξίδι στην Αμερική. Αν είναι δυνατόν. Να μου κουράσει το φετφατζίδι να μην μπορώ να κερδίσω τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Που δεν έχει κανέναν διεθνή πλέον. Δεν παίζει κανένας από αυτούς. Έχεις. Ο Άρης μπορεί να πάρει πρωτάθλημα στο playoffs. Πώς δεν μπορεί. Πώς δεν μπορεί. Πώς. Κανονικά. Να βγει πρώτος. Δεν να περιέχει τίποτα η βαθμολογία ή η έχει, αλλά με το μείον 10 που θα φάνε. Αυτός είναι ο στόχος. Να πάρω το πρωτάθλημα. Έτσι. Πρωτάθλημα και εκεί. Και όχι, το στόχο τον είπε πριν από 20 δεύτερα. Ναι. Ότι στόχος σου είναι να κόψει βαθμούς στον ΠΑΟΚ. Γιατί, όχι, δεν είπε, να γιατί δεν είπες, να κερδίσω, μας παίρνουν τον Φετβατζίδη και πώς θα κερδίσουμε τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν είπα να κόψω, να κερδίσω είπα. Να κερδίσω για να κόψω. Εντάξει, το τοπικό ντέρμπι ρε φίλε, πάω Κάρης και εσείς παίζω με το Πανετολικό και κάνετε 15 post. Δεν το κάνατε όταν ο Πανετολικός σκέφτεται τον Όφη. Και αυτό το πέναλτι δεν το δώσατε υπέρ του Πανετολικού. Και αυτό και offside τον με το μεγάλο Άρη ασχολείστε. Όλο με τον Άρη ασχολείστε. Όλο με τον Άρη. Λοιπόν. Λοιπόν. Άρα κάναμε και προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο. Κάναμε και προβλέψεις, κάναμε κύριοι και για το μπάσκετ. Αύριο 4 Παρτέρα το Ηρακλής Πανιώνιος. Πανιώνιος Ηρακλής. Ναι, από το Λίμπερο θα το ακούσετε. Όπως έχασε εδώ μέσα ο Ηρακλής από τον Πανιώνιο. Θα πάει και θα κερδίσει εκεί μέσα. Κυριακή 5 ώρα πάω Κολοσσός. 5 Κυριακή. Ναι. 5 Κυριακή. Πάω Κολοσσός Μοσχοβίτης. Με Νίκο Μοσχοβίτη. Ωραία. Και 7.30 στο ντέρμπι. Γενικότερα πλούσιο Σαββατοκύριακο. Να θυμηθούμε λίγο έτσι να κυλάει η μπάλα γενικότερα σε παρκέ και σε χορτάρι. Σιγά να θυμηθούμε. Έχει να πέσει ανακοίνωση θα πάλι. Έχουμε άλλες ανακοινώσεις Μαρούπα, άλλα από το Αρκούδι. Αυτό που είπε ο Στέριος, λέει, ο Κώστας είναι το πιο σωστό. Καλησπέρα, παιδιά. Κυρία Μαρούπα, κυρία Αρκούδη, επειδή έχετε καταξιφτυλιστεί, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην κάνετε άλλες δηλώσεις. Αυτό είπα, ρε, παιδιά. Είναι τόσο κακό να το πουν αυτό. Εγώ είμαι βέβαιος, θα βγει η Μαρούπα, παιδιά, και θα να πει: αποφύγουμε. Με πήρε ο Αυγενάκης και μου είπε, και να, μου μην είπε να μην μιλάω. Εύκολα. 100%. Εύκολα. 100%. Λοιπόν. Ο μη παρέμβαση με το να λέτε εσείς και τέτοια. Κλασικά. Εντάξει. Τώρα ξεκατίνιασμα. Η συμμορία του Τάδε και η παράγκα του Δίνα. Η συμμορία τι έγινε, ρε φίλε. Η συμμορία. Πέρασε δεύτερη μοίρα η συμμορία με όλα αυτά που γίνονται. Τι γίνεται, τι έγινε στο δικαστήριο. Δεν είπε τίποτα στο δικαστήριο. Μα δεν είπα τίποτα η Μάρτη, εγώ θα πω. Γιατί περίμενε. Δεν θυμόταν ο Σοφοκλής. Γιατί περίμενε να πούν. Δεν περίμενε να πούν. Ποτέ και δικαστήριο. Όχι, έλειπα τότε. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Όντως, και ο δικαστής ρώτησε. Στις 12 Οκτωβρίου του 2012. 12, ναι. Θυμάστε την ημέρα αυτή. Ωραία. Είναι δυνατό, ρε παιδιά. Ναι. Όχι, λέει όμως, εκείνη την ημέρα έχει γίνει αυτό. Με τους πίνακες. Το είχατε δεχτεί. Δεν θυμάμαι. Που δεν ξέρω αν το έστειλα. Ναι. Νομίζω έτσι θα πάει όλη η διαδικασία. Είχε πει ο Μαρινάκης για τον Πιλάβιο. Δεν ξέρω. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιες καταθέσεις, δεν ξέρω αν αλλάχτούν στην πορεία ή δεν είμαι και ακριβώς νομικός. Αλλά στη διαδικασία που θα ακολουθήσει και θα πάρει, γιατί θα έχει πολύ δρόμο. Οχ. Εν τω μεταξύ, δεν λέμε, αλλά τι γίνεται. Στην ελληνική υφαλοκρηπίδα το τοπικό ερευνητικό. Έφυγε. Αργήσανε λίγο εντάξει, τα παιδιά. Μια βόλτα, εντάξει, λίγο μια βόλτα κάνα. Υπό το βλέμμα ελληνικής φρεγάτας. Πέρασε, ναι. Πού είναι η φρεγάτα. Αυτή είναι φωτογραφία αρχείου. Αν νόμιζα είναι live. Καλή επιτυχία σε όσους συμπολίτες μας είναι αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Καλή δύναμη. Με αυτοκίνητα κτλ. Παιδιά, σας το έχω ξαναπεί. Μηχανή για να σωθείτε. Καστελόριζο. Άσε Κώστα. Μηχανή ρε Στέλιο. Ποδήλα το ξέρεις. Πάρ τα πατίνια αυτά τα πράσινα. Από παραλία κόψου. Αυτό και αν είναι επικίνδυνο. Όχι αυτά. Ποδήλατο. Ή ο άλλος ο Βλάξ με το ποδήλατο που πέσε πάνω μου. Όχι σαν κάποιους άλλους που κάνουν ποδήλατο χωρίς έλα. Αλλά ποδήλατο. Χαμός.
γραφικά εδώ της Πόπης. Πού κινείται το Roots Race. Έφυγε, παιδιά, βγήκε από την ελληνική φωτογραφία. Μας είδε και τα έκανε πάνω. Βγήκε. Είδε τις παοξίδες, όπως είπε και ο Μενώτη. Οι Τούρκοι μας κάνουν πλάκα σε αυτά τα θέματα. Άξι την Μενώτη Ζαγόρα και κλείνουμε. Λέει, του λέει εδώ γίνεται χαμός, λέει εθνικό θέμα. Του λέει ο Ζαγόρας, λέει ο Μενώτη, τι εθνικό θέμα, ρε. Οι Τούρκοι λέει φοβούνται τους παοξίδες και γι' αυτό δεν κάνουν ντου. Αλήθεια είναι. Εγώ θα σώσω τη χώρα αν χρειαστεί. Δευτέρα τα λέμε και πάλι, δηλαδή. Λίγο μετά τις 12. Εισιτήρα δεν έδωσες. Στείλαν μηνύματα, Στέριο. Χαμός από μηνύματα, ούτε ένα. Ωραία. Αύριο. Αύριο είναι Σάββατο. Αύριο είναι Σάββατο. Δεν πειράζει. Γενικότερα, όχι, σε άλλες εκπομπές εννοώ. Αποσυντονιστήκαμε λίγο με τις Μαριλής. Ναι, σε άλλες εκπομπές του αύριο. Αποσυντονιστήκαμε. Είναι η αλήθεια αυτό. Σήμερα το σκεφτόμαστε ότι δεν έχουμε δώσει τίποτα. Δεν έχει ξανασυμβεί και ούτε πρόκειται να ξανασυμβεί. Ναι, φυσικά αυτό το μυαλό σα είναι στη Μαρούπα και στον Αρκούδα. Πού να είναι, ρε φίλε. Στον Αρκούδη. Πού να είναι. Έπεσε ο πάγκο. Αντί να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ασχολούμαστε με μπίπιπ. Ο άλλο διέγραψε τον Ζαγοράκη και πήρε μετά πίσω τον νόμο που τον διέγραψε. Πώ γίνεται αυτό. Εντάξει, το πάνω ότι δεν γίνεται να εκβιάζεται η κυβέρνηση. Έχει δίκιο, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο παδό. Βέβαια, εκβιάζεται από άλλου. Και Σαμαρά που είπε ότι δεν θα δώσει λογαριασμό και δεν πάμε πίσω, μα κάλυψε και ο Σαμαρά. Πυγμή, πολιτική πυγμή. Άντε, κλείστε όξο. Ήταν ωραία εξήγηση του Σαμαρά. Γεια σα, καλώ ήρθατε, κύριε Κόμμα.